Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Okay. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία. Λογικά τώρα βλέπετε όλη την αρχική μας παρουσίαση. Οπότε, φίλοι και φίλες και αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω σε αυτή την παρουσίαση του οδηγού για τον απολογισμό αμοιβής σε έργα μετάφρασης, οπτικοακουστικής μετάφρασης και επιμέλειας. Λοιπόν, πριν σας δώσω έτσι κάποιες τεχνικές οδηγίες και ξεκινήσουμε, να σας παρουσιάσω λίγο τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας αλφαβητικά τον κύριο Σωτήρη Λίβα, που είναι καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και πρώην πρόεδρος του τμήματος, αν θυμάμαι καλά, Σωτήρη. Και διευθυντής του Εργαστηρίου Γλώσσα και Πολιτική και βέβαια είναι και νομικός, την κυρία Πόπη Ματσούκα, ιδιοκτήτρια του μεταφραστικού γραφείου MTLT, μεταφράστρια, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της PEMPIP και Chapter Manager του Women in Localization Greece Chapter. Ο ομιλών είμαι εγώ, Παμπούρης Βασίλης, διευθυντής σπουδών του Κέντρου Εκπαίδευση Μεταφραστών Μετάφραση και Μεταφραστής και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας. Μαζί μας επίσης θα είναι η κυρία Πατινετάκη Εμμανουέλα, ακαδημαϊκός, ερευνήτρια, πάροχος υπηρεσιών εξειδικευμένης οπτικοακουστικής μετάφρασης, σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας, ιδρύτρια και διευθύντρια της εταιρείας Atlas EP, με τη χορηγία της οποίας σήμερα έχουμε και την διερμηνία στην νοηματική γλώσσα, οπότε ένα έξτρα ευχαριστώ σε σένα, Εμμανουέλα. Και τέλος, διαχειρίστρια του Ερευνητικού Κέντρου Πρόσβασης. Και last but not least, η κυρία Φριτζελά Πέπη, μεταφράστρια και καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών, εκπαιδεύτρια μεταφραστών και μεταφραστριών και μέλος της PEMPIP. Αυτή τη στιγμή στο παράθυρο της νοηματικής διερμηνίας βλέπετε την κυρία Ελένη Μπατζιοπούλου και θα εναλλάσσετε με την δεύτερη διερμηνέα μας, την κυρία Έφη Ψαραδέλη, που τις ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ σήμερα και μας βοηθούν. Λοιπόν, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Τον οδηγό θα σας τον δώσουμε αφού τελειώσουν οι αρχικές παρουσιάσεις. Θα τον λάβετε δηλαδή ως αρχείο από την κυρία Κωνσταντίνα Τριανταφυλοπούλου, επίσης Διευθύντρια Σπουδών στο Κέντρο Εκπαίδευση Μεταφραστών Μετάφραση. Και βέβαια μετά θα έχουμε και χρόνο για τις ερωτήσεις, τις οποίες όμως καθώς προχωράει η παρουσίαση εσείς μπορείτε να γράφετε στο Q&A. Θα τις σταχυολογεί η Κωνσταντίνα Τριανταφυλοπούλου και θα αναλάβει αργότερα να τις θέσει στον ομιλητή, στον πιο κατάλληλο ομιλητή, στην πιο κατάλληλη ομιλήτρια. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πια. Η παρουσίαση θα έχει τις εξής ενότητες που είναι και οι ενότητες του οδηγού μας. Θα κάνω εγώ μία εισαγωγή να σας πω δύο λόγια για το όλο εγχείρημα. Μετά ο Σωτήρης Ολίβας θα μας μιλήσει λίγο για το νομικό πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε αρχικά ως μια προσπάθεια καθορισμού ενός τιμοκαταλόγου ελάχιστων αμοιβών και βέβαια εκεί είχαμε διάφορα νομικά κολλήματα και σιγά σιγά με τη βοήθεια τόσο του Σωτήρη του Λίβα όσο και του Παναγιώτη του Κρυμπά, επίσης καλού συνάδελφου και νομικού, μπορέσαμε και βρήκαμε μια φόρμουλα για να ξεπεράσουμε κάποια θέματα που μας θέτει ο νόμος περί ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά. Λοιπόν, μετά η Πόπη Ματσούκα θα μας μιλήσει για τα γενικά στοιχεία λειτουργίας μιας επιχείρησης, μιας ατομικής επιχείρησης. Εγώ θα σας μιλήσω για τη μετάφραση στον εκδοτικό χώρο, για την ενότητα δηλαδή αυτή. Η Πέπη Φριτζαλά για τη μετάφραση για γραφεία και για απευθείας πελατεία ή ιδιώτες. Η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη
για την οπτικοακουστική μετάφραση. Η Πόπη Ματσούκα πάλι για την αναθεώρηση, την επιμέλεια και το γλωσσικό έλεγχο. Και μετά θα μπορέσετε να μιλήσετε κι εσείς, να απαντήσουμε δηλαδή τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε με δύο λόγια για τον οδηγό. Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που παρουσιάζουμε σήμερα αυτόν τον οδηγό και τον παρουσιάζουμε σε σχεδόν 400 και 400 συναδέλφους. Μας πήρε περίπου 3 χρόνια να τον φτιάξουμε αυτόν τον οδηγό και σε αυτά τα 3 χρόνια πολλές φορές σκεφτήκαμε εμείς της συντακτικής ομάδας ότι ίσως και να μην τα καταφέρουμε, αλλά δεν το βάλαμε κάτω και τώρα πια αυτός ο οδηγός που είναι ένα βιβλίο στην ουσία 150 σελίδων είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τα ονόματα όλων των μελών της συντακτικής ομάδας. Αποτελείται η ομάδα μας από μεταφραστές και μεταφράστριες, από επαγγελματίες από το χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης, από διδάσκοντες και διδάσκουσες σε ΑΕΗ και σε ιδιωτικές σχολές μετάφρασης, από μέλη επιστημονικών εταιριών, αλλά και επαγγελματικών συλλόγων του χώρου της μετάφρασης. Δεν είναι όλα τα μέλη αυτά, ή τουλάχιστον δεν ξεκινήσαμε ακριβώς με αυτή τη σύνθεση. Στην πορεία είχαμε και αποχωρήσεις, είχαμε και κάποια μέλη που ίσως να κουράστηκαν. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκαν περίπου 20 πολύ μεγάλες τηλεδιασκέψεις και εκατοντάδες email για να φτιάξουμε συνεργατικά και αμεσοδημοκρατικά αυτόν τον οδηγό. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους και τις συναδέλφες που αποχώρησαν, γιατί μέχρι να αποχωρήσουν, έβαλαν και αυτοί και αυτές το λιθαράκι τους για να γίνει ο οδηγός μας πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που δεν αναγράφετε πλέον το όνομά σας σε αυτή τη λίστα. Λοιπόν, τώρα προφανώς αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για να πούμε δύο λόγια για το ζήτημα των αμοιβών. Απευθύνεται πρωτίστως στα νεοεισερχόμενα, αλλά και σε έμπειρα μέλη της ελληνικής μεταφραστικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι και ελεύθερες επαγγελματίες στην Ελλάδα. Το υλικό του οδηγού μας βασίστηκε στις γνώσεις και στην έρευνα και στην επαγγελματική εμπειρία των μελών αυτής της τακτικής ομάδας, αλλά και στις προσωπικές εμπειρίες συναδέλφων επαγγελματιών του χώρου της μετάφρασης. Ελένη Μπατζεκούλη, ελπίζω να μην μιλάω πολύ γρήγορα. Είναι καλός ο ρυθμός, είναι τέλεια. Ωραία, το ερμηνεύω ως καλά αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά, όλα καλά. Τέλεια. Λοιπόν, το ζήτημα των αμοιβών αποτελεί ένα από τα πιο συχνά θέματα συζήτησης σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε συναντήσεις εργασίας του μεταφραστικού χώρου, ενώ παράλληλα απασχολεί σε μόνιμη βάση και τα μέλη των μεταφραστικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο. Στα φόρουμ μας, στις ομάδες στο Facebook, στις ομάδες στο LinkedIn, οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να πας σε μια εκδήλωση του μεταφραστικού χώρου και να μην ακούσεις συζητήσεις για τις αμοιβές. Και αυτές οι συζητήσεις ενίοτε δημιουργούν και κάποια ερωτήματα που αποτελούν, θα έλεγα, διαχρονικά και τη βάση των συζητήσεων μεταξύ και θεσμικών και μη θεσμικών εκπροσώπων του χώρου μας. Ερωτήματα όπως αυτά που θα δείτε τώρα. Υπαμείβονται η μετάφραση, ο υποτελεσμός και η επιμέλεια. Σίγουρα όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές ναι. Γιατί κάποια άτομα ή κάποιες εταιρείες προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές? Εδώ πιθανότατα ο νομικός μας θα μας απαντούσε πολύ απλά γιατί μπορούν. Ποιοι και ποιες συνάδελφοι τις αποδέχονται και γιατί τις αποδέχονται? Τις αποδέχονται επειδή δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση, τις αποδέχονται επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, τις αποδέχονται επειδή δεν έχουν έναν τρόπο να καταλάβουν μέσα από μια μαθηματική ανάλυση και έναν υπολογισμό αν αυτές οι αμοιβές είναι βιώσιμες και για εκείνους, αλλά και αν διασφαλίζουν τη διασημότητα του επαγγέλματος. Πόσο έχει επιδράσει η μηχανική μετάφραση και η επεξεργασία του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου πάνω στις αμοιβές μας? Και τέλος, απαξιώνεται το επάγγελμά μας όσο δεν αντιμετωπίζουμε συλλογικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα? Προφανώς θα μπορούσαμε να συντάξουμε ένα κείμενο, ένα μανιφέστο αν θέλετε, να εκθέσουμε την άποψή μας για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά
Επιλέξαμε να κάνουμε κάτι πιο πρακτικό. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα βοήθημα για όσους και όσες συναδέλφους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον υπολογισμό μιας βιώσιμης αμοιβής για την εργασία τους και μαζί με αυτόν τον οδηγό να τους δώσουμε και επιχειρήματα με τα οποία να διαπραγματεύονται μια τέτοια καλύτερη αμοιβή με τους πελάτες τους και να τους δώσουμε έτσι κάποια όπλα για την φαρέτρα τους. Λοιπόν, ο οδηγός μας έχει τους εξής στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η ενημέρωση. Ενημέρωση νέων και παλιών συναδέλφων, νέων συναδέλφων που μπαίνουν τώρα, ας πούμε, στον επαγγελματικό στίβο, αλλά και παλιότερων συναδέλφων που ενδεχομένως επιθυμούν να επεκταθούν σε ένα νέο τομέα της αγοράς που μπορεί να μην τον γνωρίζουν πολύ καλά. Ο δεύτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων των μελών της μεταφραστικής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τι πράγμα, σε σχέση με τη σημασία της μετάφρασης. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση με αυτόν τον οδηγό στο πολύπλευρο και στο απαιτητικό έργο των μεταφραστών και των μεταφραστριών και στο ζήτημα της συχνά υπαμοιβόμενης μεταφραστικής εργασίας, το οποίο είναι καιρός για να το δούμε πιο σοβαρά. Και ο τρίτος στόχος είναι η καταγραφή και η διάδοση καλών πρακτικών με σκοπό την οικονομική ευρωστία όλων των μελών του μεταφραστικού οικοσυστήματος. Για να επιζήσει ένα οικοσύστημα, πρέπει οι σχέσεις μεταξύ όλων των μελών του να είναι αμοιβαία επωφελής. Είναι πιθανόν χτες να παρακολουθήσατε και την εκδήλωση της FIT, της FIT Europe, που είχε ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα, τι χαρακτηριστικά έχει ο οδηγός μας. Έχει, όπως βλέπετε, πληροφοριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στον οδηγό δεν υποδεικνύουμε ένα συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Αυτό, άλλωστε, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει μέχρι και παράνομο. Αλλά παραθέτει τις παραμέτρους ο οδηγός μας που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επαγγελματίες του κλάδου για να διαμορφώσουν τους τιμοκαταλόγους τους. Δεν έχει κάποια κανονιστική διάθεση, δηλαδή δεν προτείνουμε ένα σκεπτικό υπολογισμού μιας δίκαιης αμοιβής, αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κανονιστικά αυτό το σκεπτικό. Άλλωστε, στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας ενός ελεύθερου επαγγέλματος, όπως είναι η μετάφραση, δεν προβλέπεται κανενός είδους καθορισμός και έλεγχος τιμών κατώτατων ΗΜΗ, εκτός και αν γίνει είτε από την ίδια την πολιτεία, είτε από θεσμοθετημένους οργανισμούς επιμελητηριακού χαρακτήρα που εμείς δεν διαθέτουμε στη μετάφραση. Λοιπόν, ο οδηγός μας εξηγεί τις ποικίλες δαπάνες και όλες τις παραμέτρους που οφείλουν να λάβουν υπόψη οι ελεύθεροι και ελεύθερες επαγγελματίες συνάδελφοι, ώστε να καταρτήσουν ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό επιχειρηματικό πλάνο που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ατομικής επιχείρησής τους. Παρουσιάζει ποικίλα σενάρια υπολογισμού και τα παρουσιάζει αναλυτικά υπολογισμού μιας σωστής αμοιβής ως παραδείγματα που στοχεύουν να καλύψουν πολλά πεδία της μεταφραστικής αγοράς και τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των ποικίλων έργων που μας ανατίθενται στα πεδία αυτά. Τα σενάρια αυτά είναι στο σύνολό τους όλα, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ενδεικτικά. Καλείστε εσείς που θα χρησιμοποιήσετε τον οδηγό, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, καλείστε να τα προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να υπολογίσετε μια σωστή αμοιβή για το έργο που κάθε φορά αναλαμβάνετε. Ο οδηγός μας επίσης προσφέρει συμβουλές και καταγράφει καλές πρακτικές. Και τέλος, ο οδηγός μας χρησιμοποιεί συμπεριληπτική γλώσσα και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αργύρη τον Γεωργουλή, πάλι αλφαβητικά θα τους πω, και την Κυριακή την Κουρούνη, που έκαναν αρκετή δουλειά για την προσαρμογή του οδηγού μας σε συμπεριληπτική γλώσσα. Και θα ήταν παράληψή μου επίσης, αν δεν ευχαριστούσα και την συνάδελφο επιμελήτρια Κατερίνα Κορώνη, η οποία ανέλαβε την γλωσσική επιμέλεια του οδηγού μας. Λοιπόν, συμφωνήσαμε, όπως θα δείτε και παρακάτω, σε μια κοινή δομή για τις ενότητες. Δηλαδή, κάθε ενότητα, με την εξαίρεση της ενότητας του νομικού πλαισίου, έχει την εξής δομή. Ξεκινάμε περιγράφοντας τα συνήθη έργα σε κάθε πεδίο της αγοράς, δίνοντας γενικά στοιχεία και παρουσιάζοντας ενδεικτικά έργα. Μετά παρουσιάζουμε τους συνήθεις τρόπους υπολογισμού αμοιβής στο πεδίο αυτό της αγοράς, δηλαδή αν κάποιος πάει σε αυτό το πεδίο να αναλάβει κάποιο έργο, με ποιον τρόπο θα του ζητηθεί
ή καλείται ο ίδιος να υπολογίσει την αμοιβή του, αλλά και τρόπους υπολογισμού του απαιτούμενου χρόνου. Ο χρόνος είναι πολύ βασικό στοιχείο, γιατί μέσα από τον χρόνο προκύπτουν δύο έννοιες που θα τις ακούσετε σήμερα συχνά, η έννοια της εργατόρας, αλλά και ο μηνιαίος μισθός. Στη συνέχεια δίνουμε σενάρια ενδεικτικών έργων, αλλά και των αμοιβών που προκύπτουν από αυτά. Θα δείτε πολλά νούμερα δηλαδή στον οδηγό μας μέσα. Και στο τέλος, κάθε ενότητα έχει συμβουλές, καλές πρακτικές και μια περιγραφή από κάποιες έτσι συχνές κακοτοπιές, ας το πω έτσι, στις οποίες μπορεί να πέσουμε και να βρεθούμε στην προσπάθειά μας να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό για να αναλάβουμε ένα έργο. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εισαγωγή και μια πρώτη περιγραφή. Εννοείται ότι έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας για τον οδηγό. Θα σας τα πούμε στο τέλος για τα επόμενά μας βήματα και πώς εσείς μπορείτε να μας στείλετε κάποια σχόλια για την προσπάθεια αυτή. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να δώσω τον λόγο στον Σωτήρη Τολίδα να μας πει κάποια πράγματα για το νομικό πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος. Σωτήριο, λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη για την εισαγωγή. Βέβαια, ο Βασίλης τα είπε όλα, οπότε ίσως έχω αρχίσει να βγάζω πράγματα τα οποία είχα σκεφτεί να πω. Θα προσπαθήσω να μην είμαι βαρετός. Λέγοντας αυτό, εννοώ ότι συνήθως οι νομικοί δικηγόροι όταν λένε το πλαίσιο είναι και λίγο βαρετά όλα αυτά που λένε και όλοι περιμένουν να πάμε στο επόμενο πάνελ ή στην επόμενη ομιλήτρια. Δυστυχώς όμως το πλαίσιο είναι σημαντικό. Από το πλαίσιο ξεκινάμε πάντα. Το πλαίσιο είναι αυτό που μας λέει, άρα και το νομικό κομμάτι είναι αυτό που μας λέει τι μπορούμε να πούμε, πώς μπορούμε να το πούμε, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι, πώς μπορούμε να το περιγράψουμε. Είναι μια μορφή άμυνας. Ξεκινάμε πάντα από την άμυνα. Και επειδή ως γνωστόν οι καλές οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα, ξεκινάμε λοιπόν από το νομικό κομμάτι. Ο Βασίλης είπε τις κύριες δυσκολίες αυτής της νομικής περιγραφής, την οποία την αναλάβαμε με τον Παναγιώτη τον Κρυμπά. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, αλλά αυτά θα τα πω μετά. Οι δυσκολίες ξεκινάνε από το ότι ακριβώς δεν έχουμε μια επιμελητηριακή μορφή ανάπτυξης συνεργασίας και διαμόρφωσης του χώρου της κοινότητας των μεταφραστών. Δεν έχουμε ένα επιμελητήριο, δεν έχουμε ένα σύλλογο σαν τον δικηγορικό σύλλογο, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή τον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος να μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένες αμοιβές και αυτές τις αμοιβές να καθοριστούν από την πολιτεία μετά ως κατώτερες αμοιβές. Άρα δεν μπορούμε να καθορίσουμε τιμές βάσης. Και επίσης, επειδή δεν μπορούμε να καθορίσουμε τιμές βάσης ή να πούμε ότι αυτές είναι οι τιμές βάσης, για κάθε λέξη αντιστοιχεί σε τόσα λεπτά, δεν μπορούμε επίσης να χαρακτηρίσουμε την αμοιβή μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι μία αμοιβή πρέπει να είναι δίκαιη, αν αντιστοιχεί η εργασία σε αυτό το ποσό, αναγκαία ή υποχρεωτική. Άρα, αυτές τους χαρακτηρισμούς έπρεπε να τους απορρίψουμε, έπρεπε να τους βγάλουμε εκτός. Και αυτό γιατί το όλο πλαίσιο έτσι όπως καθορίζεται σε σχέση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, έτσι όπως καθορίζεται από τον 39-59 του 2011, όπως ισχύει με τον 50-19 του 2023, αλλά δεν σας κουράζω με τις λεπτομέρειες, εννοείται ότι απαγορεύει τον καθορισμό πλαφών στην ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχουμε σχετικό υλικό, βρήκαμε αρκετές αποφάσεις οι οποίες μας ανάγκασαν ενώ πηγαίναμε στην αρχή να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όπως είπε και ο Βασίλης, τελικά είδαμε ότι αυτό θα ήταν λάθος. Δεν θα μας βοηθήσει πουθενά. Έτσι και αλλιώς, ο χαρακτήρας του οδηγού είναι οδηγός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί να ενημερώσει, προσπαθεί να καταγράψει καλές πρακτικές, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει, λειτουργεί και σε ένα επίπεδο πρακτικό, αλλά και σε ένα επίπεδο, θα μπορούσα να πω, διαμόρφωσης συνειδήσεων. Αυτό λοιπόν
στο οποίο καταλήξαμε ήταν στους χαρακτηρισμούς μας να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις σαν το εύλογος, το λογικός, το λογικά ανταποκρινόμενος, το αντίστοιχος, αμοιβή, ή χρήματα τα οποία πρέπει να ζητήσει κάποιος, αντίστοιχη ή αντίστοιχα στο έργο το οποίο έχει παραχθεί. Είπε ο Βασίλης προηγουμένως ότι μιλάμε για μια προσπάθεια καθοδήγησης, μια προσπάθεια οδηγού, το πώς μπορούν οι νέοι και όχι μόνο νέοι μεταφραστές να κινηθούν σε διάφορους χώρους, στον εκδοτικό χώρο, στην απευθείας επαφή με τους εντολείς, την οπτικοακουστική μετάφραση, την αναθεώρηση, την επιμέλεια, την μετεπιμέλεια κτλ. Άρα πιστεύω ότι ο οδηγός μπορεί να λειτουργήσει και έτσι, μπορεί να λειτουργήσει μάλλον καλύτερα έτσι, σαν μια μορφή καθοδήγησης για να ακριβώς φύγουν οι νέοι μεταφραστές από το σκοτάδι. Να πω ότι το αποτέλεσμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, θα λειτουργήσει και σε επίπεδο πρακτικό και σε επίπεδο, όπως είπα προηγουμένως, διαμόρφωσης γενικώς στην κοινωνία αλλά και στους νέους επαγγελματίες μιας συνείδησης συγκεκριμένης. Και βεβαίως να ευχαριστήσω όλους με τους οποίους και όλες με τις οποίες συνεργάστηκα, τον Βασίλη, την Εμμανουέλα, την Μπέμπη, την Πόπη, την Κωνσταντίνα κτλ. Κτλ. Βεβαίως τον Παναγιώτη τον Κρυμπά και τον φίλο μου τον Αργύρη, ο οποίος μου έδωσε το κίνητρο για να μπω στην ομάδα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία θα φανεί πολύ χρήσιμη σε νέους και όχι μόνο και νέες μεταφραστές και μεταφραστές. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βοήθειά σας με τον Παναγιώτη ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, μας ξεκολλήσατε, να το πω έτσι πολύ απλά, από ένα σημείο που όντως είχαμε βρεθεί σε μια μικρή έτσι, κινούμενη άμμο. Και προσπάθησα να μην γίνω κουραστικός. Γιατί θα μπορούσα να γίνω πολύ κουραστικός και δεν το θέλω. Όχι, όχι, όχι. Όλα καλά. Μια χαρά. Έχουμε αλλάξει και τη διερμηνέα μας, έτσι την εγκληματική. Τώρα βλέπετε στο παράθυρο την κυρία Εύη Ψαραβέλη. Λοιπόν, να περάσουμε στην Πόπη τη Ματσούκα, η οποία θα μας μιλήσει για την ενότητα γενικά στοιχεία λειτουργίας μιας επιχείρησης. Πόπη. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το έργο, το οποίο όντως μας πήρε 3 χρόνια να ολοκληρώσουμε και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για αυτό που έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε. Εγώ θα σας μιλήσω για κάποια γενικά στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Μέσα από όλα τα χρόνια μου στο χώρο της μετάφρασης έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες των επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο του να υπολογίσουν πόσα χρήματα, να το πω απλά, θα ήθελαν να βγάζουν το μήνα, το βασικό μισθό τους, ας πούμε. Στην ενότητα λοιπόν αυτή έχουμε βάλει ορισμένες βασικές έννοιες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες ως επιχειρηματίες. Ενδεικτικά θα μάθουμε τι σημαίνει τζίρος, τι είναι η ασφάλιση, που ασφαλιζόμαστε κλπ. Τι είναι οι δαπάνες, τι είναι η εργατοώρα, τα παραστατικά, οι φόροι μας ποιοι είναι και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την επιχείρησή μας. Επίσης, θα μάθουμε να υπολογίζουμε μία σημαντική έννοια αυτή της εργατοώρας και την ωριαία αμοιβή. Η εργατοώρα θα δούμε τι είναι και σε τι μας χρειάζεται και πώς υπολογίζεται. Ουσιαστικά, για να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα, όλη η δουλειά που κάνουμε μέσα σε μία ώρα θεωρείται, η παραγωγική δουλειά, η παραγωγή, παράδειγμα, μίας μετάφρασης, θεωρείται αυτή η ώρα ως εργατοώρα και είναι αυτή την οποία αμοιβόμαστε. Πρέπει λοιπόν αυτή την εργατοώρα να την χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε μέσα σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο πόσα χρήματα θα συγκεντρώσουμε. Είναι το ίδιο με το να εργάζεσαι ως μισθωτός, όπου έχεις ένα ορομίσθιο. Αντίστοιχα και εμείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούμε την ίδια λογική για να υπολογίσουμε, ξεκινώντας από την εργατοώρα μας,
την ωριαία μας αμοιβή και από εκεί μετά να περάσουμε σε έννοιες όπως η αμοιβή ανά λέξη, η αμοιβή ανά σελίδα και ούτω καθεξής. Θα δούμε λοιπόν τόσο τι είναι η εργατόρα και σε τι μας χρειάζεται, όσο και το πώς προκύπτει η ωριαία μας αμοιβή και σε τι μας χρειάζεται και αυτή. Ως ελεύθεροι και ελεύθερες επαγγελματίες, είμαστε νομικά και φορολογικά λοιπόν μία επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι δεν κατανοούν ότι ακόμα και όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή σε μία μικρή επιχείρηση και δεν αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους ως τέτοια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πολύ συχνά σε δεινή θέση και να μην μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, όποιοι και αν είναι αυτοί, μισθολογικά, να το πω έτσι. Συνεπώς, σαν επαγγελματίες θα πρέπει να ενημερωθούμε και αυτά τα παρέχει ο οδηγός και η ενότητα αυτή που έχουμε γράψει για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας, για τις υποχρεώσεις που έχουμε, τα έσοδα και τα έξοδα, τα φορολογικά και τα λογιστικά μας, την ασφάλιση και οτιδήποτε άλλο κλαδικό υπάρχει. Για παράδειγμα, πώς λειτουργεί η επιχείρηση, τι χρειάζεται από εξοπλισμό, από δυνατότητες που έχουμε ως μεταφραστές και μεταφράστριες. Οι υποχρεώσεις μας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι σε συνεργάτες, οι προμηθευτές μας και απέναντι στην ίδια την επιχείρηση. Έσοδα και έξοδα. Τι σημαίνουν τα έσοδα, τι σημαίνουν τα έξοδα, τι είναι ο τζίρος, ποιες είναι οι δαπάνες που μπορούμε να περάσουμε στα βιβλία μας, όπως το λέμε στην καθημερινή. Πώς τιμολογούμε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα είδη των παραστατικών και πώς κάνουμε έναν γενικό προϋπολογισμό για την επιχείρησή μας, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμη. Φορολογικά και λογιστικά θα ασχοληθούμε στον οδηγό με το ποιες φορολογικές υποχρεώσεις έχουμε και τι λογιστικά βιβλία και άλλο αρχείο πρέπει να τηρούμε, ηλεκτρονικό και μη, αν και πλέον τα περισσότερα είναι ηλεκτρονικά, καθώς και πώς κάνουμε τη συνεργασία με τους λογιστές μας. Θα δούμε στοιχεία για την ασφάλιση, θα δείτε στοιχεία για την ασφάλιση, πού ασφαλιζόμαστε, πώς γίνεται η ασφάλιση, πόσο κοστίζει, για πόσο διάστημα καλύπτει και τα συναφή. Τι άλλο θέλουμε να πετύχουμε, για παράδειγμα θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό εισόδημα, θέλουμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, θέλουμε να γίνουμε διάσημοι, θέλουμε να φτιάξουμε μια τιτανοτεράστια εταιρεία, να γίνουμε CEO. Πρέπει να έχουμε ένα πλάνο για αυτό και αυτό θα δούμε πώς το κάνουμε. Επίσης, επιλέγουμε εξειδίκευση και υπηρεσίες ή marketing και ό,τι άλλο βοηθάει αυτό το πλάνο, συν ποιες αμοιβές θέλουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση βιώσιμη. Αυτός ο οδηγός λοιπόν θα σας δώσει όλα τα όπλα που χρειάζεστε, ξεκινώντας από τη βάση, για να μπορέσετε να φτιάξετε ένα πλάνο για την επιχείρησή σας λοιπόν, να καταρτήσετε τη δική σας ιδανική αμοιβή για τα δικά σας δεδομένα ο καθένας και η καθεμία και να μπορέσετε να προχωρήσετε την επιχείρησή σας και να ανθίσει όπως αυτή θέλετε. Αυτά για το ένα κομμάτι της ενότητας από εμένα. Ωραία, ευχαριστούμε Πόπη. Να πω εδώ ότι η ενότητα που σας παρουσίασε τώρα η Πόπη Ματζούκα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε άλλη ενότητα θέλετε να διαβάσετε στον οδηγό. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ξεκινήσετε από την ενότητα αυτή για να καταλάβετε τα βασικά στοιχεία λειτουργίας μιας επιχείρησης που μετά αναφέρονται και χρησιμοποιούνται σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες. Να πω επίσης Επίσης, ότι... ναι, συγγνώμη, ξέχασα Ελεύθερα, να πες. πω ότι επειδή η διάρκεια συγγραφής του οδηγού ήταν περίπου 3 χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα φορολογικά ή τα ασφαλιστικά αλλάζουν κάθε τόσο ανάλογα με την κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι αυτό που θα δείτε μπορεί να ισχύει σε ένα χρόνο από τώρα, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει ο τρόπος ασφάλισης, η κλίμακες ή οτιδήποτε. Όμως η βάση παραμένει σταθερή και είναι αυτή που θα πρέπει να γνωρίζετε και με αυτή ως εκκίνηση θα μπορείτε να καταλάβετε και ό,τι καινούριο βγει στον δικό μας κλάδο. Ναι. Και να πω επίσης ότι αν είστε νέοι και νέες στο χώρο, είναι πιθανόν αυτή η ενότητα να σας φανεί λίγο τρομακτική. Θα σας φέρει σε επαφή με τα πάντα, οτιδήποτε θα πρέπει να γνωρίζει κανείς. Να πω ότι κανείς από εμάς που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια δεν τα ήξερε όλα αυτά από την πρώτη μέρα.
απέναντίας θεωρώ ότι είναι τεράστιο προσόν για εσάς να γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα από την πρώτη μέρα της ατομικής σας επιχείρησης, παρότι μπορεί να σας τρομάξει λιγάκι ο πλούτος, ας πούμε, της πληροφορίας. Λοιπόν, να περάσουμε λιγάκι τώρα σε μια σύντομη παρουσίαση των ενοτήτων, τι περιέχει κάθε ενότητα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για την ενότητα της μετάφρασης στον εκδοτικό χώρο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ποια είναι τα συνήθη έργα σε αυτό το χώρο. Όταν λέμε εκδοτικό χώρο, το μυαλό όλων πηγαίνει στη λογοτεχνία, αλλά δεν είναι προφανώς μόνο ένα λογοτεχνικό έργο, όπως ένα μυθιστόρημα με μια νουβέλα ή μια συλλογή διηγημάτων. Στον εκδοτικό χώρο μπορεί να εκδοθεί, ας πούμε, ένα θεατρικό έργο ή ένα λιμπρέτο. Μπορεί να έχουμε, αν δουλεύουμε για εκδότες, συνεργαζόμαστε μάλλον με εκδότες οι οποίοι δεν εκδίδουν μόνο λογοτεχνικά βιβλία, μπορεί να έχουμε αναλάβει τη μετάφραση ενός μη μυθοπλαστικού έργου γενικού περιεχομένου ή αντίστοιχα ενός μη μυθοπλαστικού έργου με εξειδικευμένο περιεχόμενο, αλλά εκλαϊκευμένο, ή ενός επιστημονικού μη μυθοπλαστικού έργου μη εκλαϊκευμένου. Μπορεί να μεταφράζουμε ένα λεύκομα, ταξιδιωτικό, φωτογραφικό, ζωγραφικό κτλ. Ένα κατάλογο μουσείων, ένα κατάλογο έκθεσης, θεατρικής παράστασης, όπερας. Άρα είναι αρκετά έτσι ποικίλη αυτή η κατηγορία σε σχέση με τα συνήθη έργα της. Και βέβαια έχουμε και έργα ειδικών κατηγοριών, όπως είναι η μετάφραση μιας ποιητικής συλλογής, ένα πλήρως εικονογραφημένο μυθοπλαστικό έργο και τα κόμιξ που είναι πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπου εκεί κυρίως μεταφράζουμε τόμους που συλλέγουν κάποια τεύχη, σπανιότερα δε μεταφράζουμε και τεύχη. Συνεργαζόμαστε εκεί με εκδότες και να σας πω ότι εδώ αντλήσαμε στοιχεία από τη βάση του ΟΣΔΕΛ για την τετραετία 2019-2022 και καταλήξαμε στο ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτή την τετραετία στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 700 ενεργές εκδοτικές επιχειρήσεις. Και όπου λέμε ενεργές εκδοτικές επιχειρήσεις, αναφερόμαστε σε εκδότες που έχουν εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο κάθε μια από αυτές τις χρονιές. Δεν έχουμε συμπεριλάβει εκδότες οι οποίοι δεν έκαναν εκδόσεις αυτές τις χρονιές και απλώς πουλούν το στόκ τους πλέον σε καταστήματα και σε παζάρια και εκθέσεις. Λοιπόν, ποιες προκλήσεις έχει ένας συνάδελφος ή μία συνάδελφος που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο? Η πρώτη πρόκληση είναι ο υπολογισμός του απαιτούμενου χρόνου. Πολύ σημαντικός, γιατί αν δεν ξέρεις πόσο χρόνο θα σου πάρει ένα βιβλίο, και μάθεις ότι η αμοιβή σου θα είναι 3.000 ευρώ γι' αυτό, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο μηνιαίος μισθός σου. Λοιπόν, η δεύτερη πρόκληση είναι ότι στην αγορά υπάρχουν, κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται ποικίλοι τρόποι υπολογισμού αυτής της αμοιβής. Θα σας μιλήσω για τους πιο βασικούς μετά. Η άλλη πρόκληση είναι η πλασματική απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων, που δεν λαμβάνουμε τις περισσότερες φορές. Και γενικότερα συναντάμε και πολλούς καταχρηστικούς όρους σε συμφωνητικά ανάθεσης έργου. Λοιπόν, σε σχέση με τον υπολογισμό χρόνου, προτείνουμε στον οδηγό ένα πολύ απλό μοντέλο που έχει τις εξής παραμέτρους: την ανάγνωση του έργου, τη μετάφραση βεβαίως του έργου, όπου εδώ μπαίνει και η έννοια του ρυθμού παραγωγικότητας, της ημερήσιας παραγωγικότητάς μας, τις έρευνες που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε, δηλαδή να φύγουμε από το σπίτι μας ή να πάμε π.χ. σε μια βιβλιοθήκη να ψάξουμε κάποια πράγματα ή να ρωτήσουμε κάποιους ειδήμονες ή ειδικούς για θέματα που περιέχει το βιβλίο μας, το πρώτο χέρι αναθεώρησης και το πέρασμα των διορθώσεών του, το δεύτερο χέρι αναθεώρησης και βεβαίως μια πρόβλεψη για αργίες και για έκτακτα προβλήματα, δηλαδή που και που ασθενούμε κιόλας και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε ένα τέτοιο υπολογισμό του χρόνου και εννοείται βέβαια τα εβδομαδιαία μας ρεπό. Εδώ να πω ότι σε όλα τα σενάρια έχουμε χρησιμοποιήσει την πενθήμερη εργασία. Κάποιος θα μπορούσε δηλαδή, αν ήθελε, να πει ότι εγώ θα δουλεύω και μια έκτη μέρα, έστω και part-time. Προφανώς είναι δικαίωμά σας αυτό, αλλά εμείς ξεκινήσαμε με την ιδέα της πενθήμερης εργασίας. Τώρα, ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού αμοιβής που συναντάει κανείς πηγαίνοντας από εκδότη σε εκδότη?
Ο πρώτος, η αμοιβή δηλαδή ένα καθαρό 16 σέλιδο του πρωτοτύπου. Αν τυχόν δεν έχετε επαφή με τον εκδοτικό χώρο, να σας πω, στον εκδοτικό χώρο ως επιτοπλίστων η αμοιβή μας συμφωνείται ανά 16 σελίδες, το λεγόμενο τυπογραφικό, όπως ήθιστε να λέγεται. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι η αμοιβή ένα καθαρό 16 σέλιδο του πρωτοτύπου. Μετράμε τις σελίδες δηλαδή, βγάζουμε, αφαιρούμε τις λευκές σελίδες, διαρρούμε δια το 16 και έχουμε τον αριθμό των τυπογραφικών. Αυτός ο τρόπος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο και έχει αντικατασταθεί από τους 4 παρακάτω την αμοιβή ανά 16 σέλιδο, δηλαδή συμφωνούμε με τον εκδότη μια αμοιβή ανά 16 σέλιδο, αλλά εκεί ο εκδότης λέει ότι η σελίδα αντιστοιχεί σε 2.000 έως και 2.200 χαρακτήρες του πρωτοτύπου. Πρέπει δηλαδή να γίνει ένα character count σε ψηφιακό αρχείο του πρωτοτύπου. Το 2000 θα το βρείτε σπάνια, το 2200 κυκλοφορεί πολύ πιο συχνά. Αντίστοιχα, μια παραλλαγή αυτού του σεναρίου είναι η αμοιβή ένα 16 σέλιδο με τη σελίδα να αντιστοιχεί σε 2000 έως 2200 χαρακτήρες του μεταφράσματος αυτή τη φορά, όπου εκεί προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ότι εάν δεν έχω τη μετάφραση, αφού δεν έχω ακόμα κάνει τη μετάφραση, δεν μπορώ να ξέρω πόσους χαρακτήρες θα είναι το μετάφρασμα, άρα δεν μπορώ να ξέρω εξ αρχής με ακρίβεια την αμοιβή μου. Και άλλοι δύο τρόποι είναι η αμοιβή ένα 16 σέλιδο, αλλά αυτή τη φορά με τη σελίδα να αντιστοιχεί σε 250 έως 300 λέξεις του πρωτοτύπου και αντίστοιχα σε 250 έως 300 λέξεις του μεταφράσματος, όπου και εδώ έχω πάλι την αδυναμία να γνωρίζω εξ αρχής την αμοιβή μου. Λοιπόν, όλα αυτά τα σενάρια, για όλα αυτά τα σενάρια χρησιμοποιήσαμε ένα βιβλίο αναφοράς. Ήταν απλώς ένα τυχαίο βιβλίο που έχουμε μεταφράσει και στην αρχή παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα για αυτό το βιβλίο, πόσες λέξεις είναι, πόσες λέξεις είναι η μετάφραση, πόσους χαρακτήρες το πρωτότυπο, πόσες το μετάφρασμα, πόσα 16 σελίδα είναι με τον ένα τρόπο, πόσα 16 σελίδα με τον άλλο τρόπο. Και στα σενάρια που αναλύονται με πίνακες και με ποσά, μιλάμε για τον απαιτούμενο χρόνο, μιλάμε για τον τρόπο ορισμού της σελίδας, δίνουμε δύο εντελώς ενδεικτικές τιμές για την αμοιβή μας ανά 16 σελίδο. Μιλάμε για μια ημερήσια παραγωγικότητα είτε 7,5 σελίδων τη μέρα είτε 10 σελίδων τη μέρα για πενθήμερη και οκτάωρη εργασία. Λαμβάνουμε υπόψη και τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να δίνει ένας νέος επαγγελματίας. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας και την απόδοση του ΦΠΑ, αλλά ξέρετε ότι από το ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουμε, πρέπει πρώτα να το ΦΠΑ των εσόδων μας, πρέπει να αφαιρέσουμε και το ΦΠΑ των εξόδων και εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους έξοδα μπορεί να έχει καθένας και καθεμιά σας. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και το ΦΠΑ των εξόδων. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα δειγματικό ποσό. Και περνώντας από όλες αυτές τις παραμέτρους και μεταβλητές, καταλήγουμε στο τέλος της ανάλυσης αυτών των σεναρίων σε ένα μηνιαίο μισθό. Λοιπόν, μη σταθείτε στα νούμερα, είναι η δικιά μας συμβουλή. Προσαρμόστε τα σενάρια στα δικά σας δεδομένα. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να μεταφράζει πιο γρήγορα, πιο αργά. Κάποιος μπορεί να θέλει να μεταφράζει και το Σάββατο. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μόνο ένα χέρι επιμέλειας, γιατί είναι πολύ πιο προσεκτικός στην επιμέλεια ή είναι και επαγγελματίας επιμελητής ταυτόχρονα. Λοιπόν, μην πάρετε λοιπόν τα ποσά που παρουσιάζονται ως κάτι δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα που έχουν σημασία είναι τα δικά σας. Προσαρμόστε τα σενάρια στα δικά σας δεδομένα. Λοιπόν, μετά περνάμε σε μία μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής μας σε έργα ειδικών κατηγοριών. Στα έργα αυτά αμοιβόμαστε συνήθως με τρεις τρόπους. Είτε κατά αποκοπή, δηλαδή ένα ποσό για το έργο συνολικά, όπου εκεί πρέπει αναγκαστικά να μεταφράσουμε ένα δείγμα μερικών σελίδων και να κάνουμε αναγωγή στο σύνολο του έργου για να δούμε πόσο χρόνο θα μας έπαιρνε να μεταφράσουμε το έργο αυτό. Και μετά να υπολογίσουμε ποια είναι η στοχευόμενη αμοιβή μας με βάση το επιθυμητό μας ορομίσθιο ή τον επιθυμητό μας μισθό.
Η άλλη περίπτωση, κυρίως σε θεατρικά έργα, είναι η αμοιβή με ποσοστά επί των εισπράξεων του ταμείου. Και βέβαια υπάρχει και το σενάριο του συνδυασμού των αμοιβών, δηλαδή και ένα ποσό κατά αποκοπή και ποσοστά. Λοιπόν, και τέλος, στην ενότητα των συμβουλών, μιλάμε για αρκετά πράγματα που πιστεύω πραγματικά, όπως και για όλο τον οδηγό το πιστεύω αυτό, ότι όσοι και όσες εκπαιδεύουμε μεταφραστές και μεταφράστρες, θα έπρεπε αυτές τις συμβουλές να τις δώσουμε στους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενές μας. Μιλάμε για την αξιολόγησή μας μέσω δοκιμαστικού και για τις παγίδες που βρίσκουμε πολλές φορές εκεί. Τι μέγεθος μπορεί να έχει, πρέπει να έχει ένα δοκιμαστικό, για παράδειγμα. Χρειάζεται να μεταφράσουμε 15 σελίδες για να καταλάβει κάποιος αν μεταφράζουμε καλά? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Έχουμε παραθέσει το νόμο για τα πνευματικά δικαιώματά μας και την εύλογή μας αμοιβή για αυτά τα δικαιώματα και εξηγούμε με ποιο τρόπο ορισμένοι εκδότες αποδίδουν εντελώς πλασματικά ένα απειροελάχιστο ποσοστό αυτής της αμοιβής ίσα ίσα για να είναι καλυμμένοι. Μιλάμε βέβαια για το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής και πώς αυτός πρέπει να οριστεί στο συμφωνητικό σε ό,τι αφορά τις δόσεις, το διάστημα πληρωμής, θα πληρωθούμε με την παράδοση της μετάφρασης 2 μήνες μετά και με διάφορους άλλους τρόπους, ακόμα και για την προκαταβολή που πρέπει να ζητάμε όταν αναλαμβάνουμε μεγάλα έργα, γιατί ένα μεγάλο έργο μπορεί να μας πάρει 5 μήνες. Αυτούς τους μήνες θα χρειαστούμε εισόδημα. Άρα πρέπει να έχουμε και κάποια προκαταβολή. Περιγράφουμε λίγο τις διάφορες ρήτρες που συναντάμε στα συμφωνητικά μας, ρήτρες εμπιστευτικότητας, ρήτρες καθυστέρησης, ρήτρες της λεγόμενης χαμηλής ποιότητας και εξηγούμε τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτές. Μιλάμε για το δικαίωμα του εκδοτικού οίκου να κάνει αλλαγές στη μετάφρασή μας. Εξηγούμε ότι είναι δικαίωμά μας και πρέπει να το διεκδικήσουμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό μας στο εξώφυλλο των βιβλίων που μεταφράζουμε. Μιλάμε για τις διάφορες συμπληρωματικές εργασίες που μας αναθέτει ένας εκδότης, να γράψουμε ένα δελτίο τύπου, να γράψουμε το οπισθόφυλλο, να μεταφράσουμε μία μικρή συνέντευξη με τον συγγραφέα που μπορεί να μπει μέσα στο βιβλίο κτλ. Τα οποία συχνά μας ζητάνε να τα κάνουμε χωρίς μια έξτρα αμοιβή και βεβαίως αυτό είναι λάθος. Όπως είναι λάθος μας να μην ζητάμε εμείς μια έξτρα αμοιβή γι' αυτό. Και τέλος, για την προσάυξη της αμοιβής μας που πρέπει να υπάρχει όταν ο εκδότης, για καθαρά εμπορικούς λόγους, ζητάει από μας να παραδώσουμε με επείγοντα ρυθμό τη μετάφραση. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρείτε πολύ αναλυτικά στις συμβουλές που έχει αυτή η ενότητα και θα δώσω το λόγο τώρα στην Πέπη τη Φριτζαλά να μας μιλήσει για τη μετάφραση για γραφεία και απευθείας πελατεία, όπου εκεί μιλάμε και για ιδιώτες αλλά και για εταιρείες. Καλησπέρα και από μένα. Στην ουσία έχουμε 2 υποενότητες. Είναι σε αυτή την ενότητα η μετάφραση για γραφεία με ή χωρίς απέτηση χρήσης μεταφραστικής μνήμης και η μετάφραση για μεμονωμένα άτομα, εταιρείες και οργανισμούς ή φορείς. Ας δούμε όμως το περιεχόμενο της ενότητας με μία ματιά. Με μπλε χρώμα μπορείτε να δείτε τα κοινά μέρη μεταξύ της μετάφρασης για γραφεία και για απευθείας πελάτες. Και τα κοινά αυτά μέρη είναι τα συνήθη έργα, οι συνήθεις τρόποι υπολογισμού αμοιβής, τα σενάρια που βρίσκεται για τα έργα και τις αμοιβές τους, καθώς και οι συμβουλές και οι καλές πρακτικές. Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα διαφορετικά μέρη μεταξύ των 2 υποενοτήτων, καθώς υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες της μίας που δεν υπάρχουν στην άλλη. Έτσι, στη μετάφραση για γραφεία έχουμε συμπεριλάβει κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συνεργασίας, καθώς και μία στη συμβάση συνεργασίας που υπογράφουμε με τα γραφεία. Από την άλλη πλευρά, στη μετάφραση για απευθείας πελάτες, έχουμε τον τρόπο, στον τρόπο υπολογισμού, έχουμε και τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου παράδοσης, γιατί στα μεν μεταφραστικά γραφεία αυτό
δίδεται από το γραφείο ως επιτοπλίστων. Στην απευθείας πελατεία όμως το καθορίζουμε εμείς σε συνεννόηση με τον πελάτη. Ξεκινώντας τώρα με τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη μετάφραση για γραφεία. Όπως είπα και προηγουμένως, εδώ γίνεται μία επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο εργασίας με γραφεία. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο βασικό πλεονέκτημα, δηλαδή στο ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τίποτα πέρα από την εργασία που αναλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται να βρούμε εμείς δηλαδή τους πελάτες. Αυτό μας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Επίσης, αναφερόμαστε στα διακριτά στάδια διεκμεραίωσης ενός έργου στο πλαίσιο του μεταφραστικού γραφείου, δηλαδή στο λεγόμενο TEP, Translation, Editing, Proofreading, αλλά και σε άλλα βήματα που ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνονται στο έργο, όπως είναι το QA, Quality Assurance. Οι αναφορές αυτές είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, γιατί ως μεταφραστές μπορεί να μας ζητηθεί από το γραφείο να εμπλοκούμε σε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια ή βήματα και όχι αποκλειστικά και μόνο στη μετάφραση. Βέβαια, να πω ότι στην ενότητα των έργων και του υπολογισμού της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη μόνο η μετάφραση σε αυτή την ενότητα, διότι τα υπόλοιπα στάδια καλύπτονται σε άλλες ενότητες αυτού του οδηγού. Στη συνέχεια παρατίθεται διάφορες παράμετροι και όροι που αφορούν συνεργασίες με μεταφραστικά γραφεία, όπως ο τύπος αρχείων προς μετάφραση και τα ανάλογα ηλεκτρονικά εργαλεία που ενδεχομένως να χρειαζόμαστε. Επίσης, καλύπτονται όροι όπως οι εντολές ανάθεσης έργου, οι λεγόμενες purchase orders, EPOs. Εδώ εξετάζεται τι στοιχεία περιλαμβάνει EPO, ποια είναι η χρησιμότητά της και ποιες είναι οι συνήθεις πολιτικές των μεταφραστικών γραφείων σχετικά με την έκδοσή του. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο συζητείται στον οδηγό είναι το συμφωνητικό εμπιστευτικότητος, το λεγόμενο Non-Disclosure Agreement, NDA. Για ποιο σκοπό συντάσσεται, τι περιλαμβάνει, κυριότερα τι πρέπει να προσέξουμε πριν το υπογράψουμε. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα που καλύπτονται όσον αφορά αυτό το συμφωνητικό. Ξεχωριστή μνήμα γίνεται στις συμβάσεις συνεργασίας που ενδεχομένως να κληθούμε να υπογράψουμε με μεταφραστικά γραφεία. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η φύση αυτών των συμβάσεων και τι προβλέπουν συνήθως, αλλά κυρίως τι πρέπει να προσέχουμε και εδώ, ποιοι καταχρηστικοί όροι ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνονται και ποιοι όροι παραλείπονται αλλά πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας. Στη συνέχεια εξετάζεται η έννοια του PM, του Project Manager, δηλαδή του υπεύθυνου διαχείρισης έργου, που είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά εξετάζεται και η έννοια των αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάθεσης έργου, για την οποία, ειδικά για αυτή, παρατίθεται αναλυτικά τόσο οι δύο τρόποι ανάθεσης, όσο και οι περιπτώσεις που αφορούν την αμοιβή μας. Τέλος, γίνεται αναλυτική μνήμα στα αγαπημένα μας CATools ή αλλιώς εργαλεία υποβοήθησης της μετάφρασης. Εδώ, εκτός από την επεξήγηση του ποια είναι τα συνηθέστερα και πώς λειτουργούν ανάλογα με το γραφείο, δηλαδή αν δουλεύουμε μέσω του δικού μας εργαλείου ή μέσω του εργαλείου του εκάστοτε γραφείου, γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής βάσης της ανάλυσης του κειμένου από το εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε συμπεριλάβει αναλυτικά παραδείγματα με πίνακες που αναφέρονται αφενός στο πώς γίνεται αυτή η ανάλυση από το εργαλείο, πώς εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η διαβάθμιση της αμοιβής μας σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα. Και περνάμε στα συνήθεια έργα, τα οποία παρουσιάζονται ξεχωριστά
για τα γραφεία, τους ιδιώτες και τις εταιρείες, δεδομένου ότι οι ανάγκες για μετάφραση κειμένων διαφέρουν για καθέναν από αυτούς τους δυνητικούς πελάτες μας. Για την κάθε λοιπόν κατηγορία πελατών παρουσιάζονται τα πιο συνήθη έργα με γνώμονα την κάλυψη αυτών των αναγκών μέσω πολλών σχετικών παραδειγμάτων. Ενδεικτικά, οι ιδιώτες συνήθως μας αναθέτουν προσωπικά έγγραφα. Μια εταιρεία θα μας ζητήσει έργα που να αφορούν στην προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της ή τη συμμετοχή της σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ενώ ένα γραφείο καλύπτει μια ευρύτερη γκάμα έργων, οπότε και παρατίθεται παραδείγματα έργων ανά εξειδίκευση, δηλαδή νομική, οικονομική, ιατρική κλπ. Και περνάμε στο πιο ουσιαστικό μέρος της ενότητας που αφορά σενάρια δειγματικών έργων και των αμοιβών που προκύπτουν για αυτά. Ξεκινώντας από τα μεταφραστικά γραφεία, παρατίθεται κάποια παραδείγματα έργων και πώς μπορεί να διαφοροποιηθούν οι αμοιβές για αυτά ανάλογα με το είδος μετάφρασης, το γλωσσικό συνδυασμό, την προθεσμία και τη χρήση ημι μεταφραστικής μνήμης. Το πλαίσιο αυτών των παραδειγμάτων είναι πώς θα υπολογίζουμε πώς πρέπει να αμοιβθούμε με βάση την εργατώρα που θέσαμε για τον εαυτό μας, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα γενικά στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, την οποία παρουσίασε προηγουμένως η κυρία Ματσούκα. Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρω απλά κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που μπορείτε να βρείτε στον οδηγό μας, ξεκινώντας από τη μετάφραση ετήσιας έκθεσης εταιρείας με γλωσσικό συνδυασμό αγγλικά προς ελληνικά και αριθμό λέξεων του πρωτοτύπου 11.000 λέξεις. Ή ένα άλλο παράδειγμα αφορά σε ιατρικές εξετάσεις ασθενούς. Εδώ ο γλωσσικός συνδυασμός είναι ελληνικά προς αγγλικά, άρα αντίστροφη μετάφραση, και ο συνολικός αριθμός λέξεων του πρωτοτύπου είναι 2.000. Και για να δούμε και έναν σπάνιο γλωσσικό συνδυασμό, παραθέτουμε και ένα παράδειγμα μετάφρασης καταστατικού εταιρείας 5.000 λέξεων από σουηδικά προς ελληνικά. Επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι μόνο κάποια από τα παραδείγματα που δίδονται όσον αφορά έργα που μας αναντίθεται από μεταφραστικά γραφεία. Και περνάμε στους απευθείας πελάτες. Στην περίπτωσή τους, εκτός από τον υπολογισμό της αμοιβής, είπαμε ότι πρέπει να καθορίσουμε και το χρόνο παράδοσης του έργου. Καθώς, όπως είπαμε, στην περίπτωση των μεταφραστικών γραφείων, αυτός καθορίζεται ως επιτοπλίστων από το ίδιο το γραφείο. Τα κριτήρια υπολογισμού της αμοιβής είναι τα ίδια με αυτά που είδαμε για τα μεταφραστικά γραφεία, με τη διαφορά πως ο υπολογισμός για τους απευθείας πελάτες μπορεί να γίνει είτε αναλέξη είτε ανασελίδα. Στη σχετική υπονοεότητα του οδηγού παρουσιάζονται και οι δύο περιπτώσεις, καθώς και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Παρουσιάζεται επίσης η περίπτωση των εκπτώσεων που ενδεχομένως να προσφέρουμε στον εκάστοτε απευθείας πελάτη. Και η υποενότητα συνεχίζει με συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού της αμοιβής στην περίπτωση των απευθείας πελατών, ξεκινώντας με τα δημόσια έγγραφα, τα οποία αποτελούν μια πολύ συχνή περίπτωση. Και ένα άλλο παράδειγμα που παρουσιάζεται και που είναι επίσης πολύ συχνή περίπτωση είναι η μετάφραση ιστοσελίδων. Και η ενότητα αυτή ολοκληρώνονται με την παροχή κάποιων συμβουλών και καλών πρακτικών, όπου καλύπτονται κάποια επιπλέον σημαντικά θέματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως στην περίπτωση των απευθείας πελατών, τι ισχύει με την καταβολή προκαταβολής για το έργο και γενικά πώς μπορούμε να προστατευτούμε από μη πληρωμή των υπηρεσιών μας, αλλά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πελάτη που θα θεωρήσει πολύ ακριβή την προσφορά μας. Αυτή η τελευταία περίπτωση, και θα κλείσω με αυτό, είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση του μεταφραστικού επαγγέλματος σήμερα, καθώς το ευρύτερο κοινό δυστυχώς δεν συνειδητοποιεί πόσο υπεύθυνη και πόσο επίπονη είναι η δουλειά μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εύη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να πω εδώ, εάν τυχόν δεν μπήκατε από την αρχή, ότι αφού σας παρουσιάσει και η Μανουέλα Πατενιωτάκη την ενότητα της οπτικοακουστικής μετάφρασης και η Πόπη Ματσούκα την ενότητα της επιμέλειας, θα σας δώσουμε τον οδηγό, θα σας πούμε δύο λόγια ακόμα και μετά θα δούμε και τις ερωτήσεις σας. Εμμανουέλα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από εμένα. Δεν έχω, Βασίλη, αν μπορείς να μου δώσεις λίγο control, γιατί βγήκα και μπήκα, είχε ένα ζήτημα ο υπολογιστής μου. Ευχαριστώ. Παρουσιάζω λοιπόν το κομμάτι της οπτικοακουστικής μετάφρασης, το οποίο συνεργαστήκαμε με την Σταυρούλα Σοκόλη και με τον Παναγιώτη Καρούσο, και έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά όλοι μαζί, οπότε εγώ απλώς μιλώ εκ μέρους όλων. Σε αυτό το κομμάτι ξεκινάμε με την παρουσίαση κάποιων γενικών στοιχείων για την οπτικοακουστική μετάφραση. Δίνουμε έναν ορισμό και μια περιγραφή του αντικειμένου αυτού του είδους της μετάφρασης για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, γιατί περιλαμβάνονται, μπερδεύονται πολλές φορές διάφορα είδη μεταξύ τους. Αναγνωρίζουμε και παρουσιάζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κυρίως στην οπτικοακουστική μετάφραση. Και γίνεται και μία παρουσίαση επίσης του τι συμβαίνει στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας και πώς γίνεται συνήθως, με τι συνθήκες γίνεται συνήθως η συνεργασία με εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Και έπειτα περνάμε στους συνήθεις τρόπους υπολογισμού αμοιβής. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό προτού μελετήσει κάποιος το κομμάτι της οπτικοακουστικής μετάφρασης να έχει μελετήσει τα εισαγωγικά, γιατί πάνω σε αυτά έχουμε βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε έναν υπολογισμό, τον υπολογισμό μιας αμοιβής. Οπότε είναι απαραίτητο να περάσει κάποιος από τα γενικά προκειμένου να πάει μετά στο κομμάτι της οπτικοακουστικής. Και πάμε λοιπόν στο τι ακριβώς αναφέρουμε μέσα σε αυτήν την ενότητα ανακατηγορία. Ξεκινάμε με την παρουσίαση των ειδών, των βασικών ειδών με τα οποία ασχολούμαστε στην οπτικοακουστική μετάφραση στην Ελλάδα, που είναι ο υποτιτλισμός, η μεταγλώττιση και δύο υπηρεσίες προσβασιμότητας που έχουν προκύψει μέσα στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Υποτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας και ακουστική περιγραφή. Έπειτα για κάθε είδος από αυτά συζητάμε τις ιδιαιτερότητες και για κάθε είδος από αυτά παρουσιάζουμε έναν τρόπο υπολογισμού των αντίστοιχων αμοιβών. Στη συνέχεια αναφέρουμε τις προκλήσεις για τον υπολογισμό των αμοιβών σε κάθε μία από τις υπηρεσίες και προτείνουμε και δίνουμε κάποιες συμβουλές φέρνοντας στην επιφάνεια τα πιο προβληματικά σημεία ή τα σημεία που απαιτούν περισσότερη προσοχή όταν υπολογίζουμε τις αμοιβές μας σε αυτές τις υπηρεσίες. Ξεκινώντας λοιπόν από τον συμβατικό υποτιτλισμό, όπου συμβατικός ο υποτιτλισμός που συνήθως απαιτεί μετάφραση από μία γλώσσα σε μία άλλη γλώσσα, υπολογίζουμε και προτείνουμε τον υπολογισμό με βάση τα εξής σενάρια. Την περίπτωση στην οποία καλούμαστε να κάνουμε μετάφραση υπότιτλων, χρονίζοντας επίσης το περιεχόμενο, χωρίς να έχουμε σενάριο, το λεγόμενο εξακοής υποτιτλισμό. Έπειτα, άλλο σενάριο είναι η μετάφραση και ο χρονισμός έχοντας το script, έχοντας το σενάριο του υλικού το οποίο υποτιτλίζουμε. Έπειτα, περνάμε στη μετάφραση ενός πρότυπου αρχείου υποτίτλων, γνωστό και ως template, με δυνατότητα επεξεργασίας του χρονισμού και χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας του χρονισμού, γιατί και τα δύο συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έπειτα παρουσιάζουμε το σενάριο της μετεπιμέλειας μηχανικά μεταφρασμένων υποτίτλων. Μετά περνάμε στην επιμέλεια των υπότιτλων, η οποία μπορεί να είναι επιμέλεια της μετάφρασης μόνο ή και επιμέλεια και του χρονισμού ή μπορεί να είναι επιμέλεια σε επίπεδο προσαρμογής ενός αρχείου που έχει ήδη δημιουργηθεί σε νέα δεδομένα. Μπορεί να είναι μεταφορά ενός αρχείου από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Και τέλος, έχουμε το σενάριο της αξιολόγησης του έργου του ανθρώπου που έχει εργαστεί πάνω στο κομμάτι του υποτιτλισμού. Το επόμενο
κομμάτι αφορά τον υποτιτλισμό για λόγους προσβασιμότητας και τα βάλαμε έτσι λίγο κοντά σε αυτήν την παρουσίαση γιατί τα σενάρια είναι πάρα πολύ κοντινά. Εδώ λοιπόν ασχολούμαστε με μετάφραση και χρονισμό χωρίς σενάριο, εξακοής όπως και πριν, μετάφραση και χρονισμό με σενάριο, μετάφραση πρότυπου αρχείου υποτίτλων, template, πάλι με ή χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας του χρονισμού, επιμέλεια του αρχείου των υποτίτλων και αξιολόγηση του ατόμου που εργάστηκε πάνω στον υποτιτλισμό. Πηγαίνοντας τώρα στην κατηγορία των υπηρεσιών που το αποτέλεσμά τους είναι ήχος και όχι γραπτό κείμενο, έχουμε πρώτα τη μεταγλώτηση και έπειτα την ακουστική περιγραφή. Στη μεταγλώτηση έχουμε ως πρώτο σενάριο τη μετάφραση ενός πρότυπου αρχείου από άλλη γλώσσα, δηλαδή ενός template, τον χρονισμό και τη δημιουργία αρχείου μεταγλώτησης χωρίς template, χωρίς πρότυπο αρχείο, την επιμέλεια αρχείου μεταγλώτησης και την αξιολόγηση έργου μεταγλώτησης που έχει γίνει ήδη. Στην ακουστική περιγραφή έχουμε τη συγγραφή σεναρίου, αλλά και την περίπτωση μετάφρασης σεναρίου ακουστικής περιγραφής από άλλη γλώσσα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες ιδιαιτερότητες της οπτικοακουστικής μετάφρασης, οι οποίες ουσιαστικά επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια παρουσίασης των σεναρίων, γιατί πρέπει να μένουμε λίγο κοντά στις δυσκολίες που προκύπτουν στο κάθε σενάριο και γι' αυτό προσπαθούμε να τις αναφέρουμε συχνά μέσα στον οδηγό. Στην περίπτωση της οπτικοακουστικής μετάφρασης, οι πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες είναι το γεγονός ότι συνδυάζουμε ήχο και εικόνα σε αυτές τις υπηρεσίες και έχουμε περιορισμούς ως προς τον χώρο για τη μετάφρασή μας και τον χρόνο. Επίσης υπάρχει ανάγκη μεταδημιουργίας, transcreation και προσαρμογής ανάλογα με το είδος, το μέσο, τον χρόνο και άλλες παραμέτρους που μπορεί να έχουν προκύψει. Συχνά μπορεί να απουσιάζει το υλικό προετοιμασίας και στο επίπεδο της προσβασιμότητας, δηλαδή του υποτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας και της ακουστικής περιγραφής, απαιτείται ο συνδυασμός γνώσεων πολλών πεδίων. Έπειτα αναφερόμαστε και στον ανταγωνισμό που οδηγεί σε μη ποιοτικά αποτελέσματα και σε πτώση των τιμών μέσα στο συγκεκριμένο είδος μετάφρασης και στην ύπαρξη μη επαγγελματιών εντός του κλάδου. Ως προς τις προκλήσεις στην κοστολόγηση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην διαφοροποίηση της κοστολόγησης ανάλογα με το μέσο προβολής του υλικού. Δηλαδή, αν είναι για τηλεόραση, αν είναι για κινηματογράφο, αν είναι για το διαδίκτυο κλπ. Η κοστολόγηση μπορεί επίσης να αφορά είτε συγχρονισμό με το οπτικοακουστικό υλικό, είτε αποκλειστικά την επεξεργασία της γλώσσας. Και άρα διαφέρει από την συνολική κοστολόγηση ενός υποτιτλιστικού έργου. Στις δυσκολίες περιλαμβάνουμε τις ασφικτικές προθεσμίες που συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές, την πίεση για μείωση τιμών, την υποχρεωτική χρήση ανεπαρκών για την οπτικοακουστική μετάφραση εργαλείων, την πυκνότητα του διαλόγου και πολλές άλλες. Υπάρχουν επίσης κάποιες κρυφές, θα λέγαμε, τεχνικές εργασίες, οι οποίες επισύρουν κόστη, τα οποία συχνά, αν δεν γνωρίζουμε ότι αυτές οι εργασίες περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής μετάφρασης, βαραίνουν εμάς στο τέλος. Για παράδειγμα, όταν έχουμε να εργαστούμε σε σενάριο μετεπιμέλειας, όταν έχουμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικά τα οποία δεν είναι πολύ αποτελεσματικά στην οπτικοακουστική μετάφραση. Έπειτα, το ίδιο συμβαίνει όταν συγχέεται το έργο του μεταφραστή στην οπτικοακουστική μετάφραση με άλλες τεχνικές διαδικασίες, όπως είναι η ηχογράφηση. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη μεταγλώτηση και στην ακουστική περιγραφή.
Και τέλος, αναφερόμαστε και στην άγνοια των ποιοτικών διαδικασιών στην αγορά, εκ μέρους του πελάτη, τους οποίους πελάτες πολλές φορές καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε. Στο τέλος του τμήματος της οπτικοακουστικής μετάφρασης γίνεται αναφορά στα NDA για την εμπιστευτικότητα, καθώς και στα πνευματικά δικαιώματα και παρέχουμε κάποιες συμβουλές και αναδεικνύουμε κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα οι νεότεροι επαγγελματίες στον χώρο. Πρώτο είναι η αποδοχή χαμηλών αμοιβών. Έπειτα είναι η εργασία και ο εθελοντισμός χωρίς ανατροφοδότηση, χωρίς feedback δηλαδή. Στη συνέχεια, η εργασία στον τομέα της προσβασιμότητας χωρίς σχετικές γνώσεις και σπουδές, πράγμα το οποίο μπορεί να μας φέρει σε θέση να εκτεθούμε ως επαγγελματίες. Στη συνέχεια, η εργασία με ελλειπείς πληροφορίες ή με ελλειπές περιεχόμενο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Η πρακτική άσκηση άνευ πληρωμής και η πάγια κοστολόγηση που συχνά εφαρμόζεται από εταιρείες υποτιτλισμού, για παράδειγμα, ανεξαρτήτως του περιεχομένου με το οποίο ασχολούμαστε. Αυτά νομίζω είναι από εμένα, Βασίλη, και περνάμε στην αναθεώρηση. Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Είναι το τελευταίο point σου, έτσι είναι και μια από τις πολλές ιδιαιτερότητες του χώρου μας, ότι δηλαδή στο χώρο αυτό εμείς είμαστε οι επαγγελματίες, αλλά συχνά άλλοι καθορίζουν ή θέλουν να καθορίσουν τις αμοιβές μας. Ένα παράδοξο στοιχείο. Λοιπόν, η τελευταία ενότητα είναι αυτή και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ενότητας αυτής από την Πόπη Ματσούκα, η Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου θα σας ανεβάσει και το αρχείο του οδηγού. Οπότε, Πόπη, ο λόγος σε σένα. Θα κλείσουμε με την ενότητα της αναθεώρησης επιμέλειας και γλωσσικού ελέγχου. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί θα είναι πολύ σύντομη η περιγραφή αυτής της ενότητας. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω και το τόνισαν και οι συνάδελφοι είναι ότι ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια αναγκών που μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατρέχετε ενδεχομένως είτε στις ενότητες τις προηγούμενες για να βρείτε κάποια πληροφορία που σας ενδιαφέρει και αφορά και επόμενες πληροφορίες, είτε να κάνετε μια αναζήτηση μέσα στον οδηγό για να βρείτε το συγκεκριμένο κομμάτι που θα σας χρειαστεί εκείνη τη στιγμή. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, η ενότητα της αναθεώρησης επιμέλειας και γλωσσικού ελέγχου περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, μάλλον δεν περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ήδη έχουν υποθεί σε προηγούμενες ενότητες. Ασχολείται με πολύ συγκεκριμένα σημεία, οπότε αν θεωρείτε ότι σας χρειάζεται κάτι, θα πρέπει να ανατρέξετε είτε στα γενικά στοιχεία μιας επιχείρησης, για να δείτε, παράδειγμα, τι είναι τα purchase orders στην ενότητα μεταφραστικών γραφείων και απευθείας πελατών, όπου αναλύεται κτλ. Επιμέλεια, παράδειγμα, σε οπτικοακουστικό υλικό θα ανατρέξετε στην οπτικοακουστική ενότητα και ούτω καθεξής. Η συγκεκριμένη ενότητα τώρα για την αναθεώρηση και την επιμέλεια καλύπτει ορισμένα γενικά στοιχεία όπως και όλες οι άλλες, τις συνθήκες των έργων, την παραγωγικότητα που θα πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας όταν αναλαμβάνει έργα επιμέλειας αναθεώρησης ή γλωσσικού ελέγχου, τρόπους υπολογισμού των αμοιβών και του χρόνου και φυσικά κάποιες συμβουλές και καλές πρακτικές. Αναλύουμε ουσιαστικά τι σημαίνει κάθε έννοια. Επιμέλεια είναι ο έλεγχος του πρωτοτύπου σε αντιπαραβολή με το μετάφρασμα. Η επιμέλεια λοιπόν είναι πάντα μία εργασία η οποία γίνεται δίγλωσσα. Η αναθεώρηση θεωρείται ότι είναι ο έλεγχος μόνο του μεταφράσματος, ελέγχουμε μόνο το target, και ο γλωσσικός έλεγχος είναι ένα είδος συνδυασμού επιμέλειας και αναθεώρησης που άλλα γραφεία χρησιμοποιούν, άλλοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν και άλλοι όχι. Οι χρεώσεις μας τώρα σε αυτό το είδος εργασίας ποικίλουν ανάλογα με τον γλωσσικό συνδυασμό που εξειδικευόμαστε, το είδος του κειμένου και τον χρόνο της παράδοσης του έργου. Λαμβάνουμε υπόψη επιπλέον εργασίες που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτού του έργου. Παραδείγματος χάρη, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια εκπαίδευση πάνω σε εργαλείο συγκεκριμένο που χρησιμοποιεί ο πελάτης,
αν χρησιμοποιεί να διαβάσουμε, αν χρειαστεί, συγγνώμη, να διαβάσουμε υλικό όπως κάποιος οδηγός υπολογικός ή αν υπάρχουν γλωσσάρια και τα συναπή και αν υπάρχουν συγκεκριμένες λίστες ελέγχων που πρέπει να κάνουμε ενώ δουλεύουμε. Ο τρόπος χρέωσης σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας γίνεται συνήθως με τη λέξη και με την ώρα, δηλαδή την επιμέλεια για παράδειγμα τη χρεώνουμε με τη λέξη, ενώ την αναθεώρηση μπορούμε να την χρεώνουμε και με την ώρα. Η παραγωγικότητα ποικίλει κατά περίπτωση γιατί επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από το γλωσσικό συνδυασμό, το είδος του κειμένου, τα συνοδευτικά γλωσσάρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα σωρό άλλα. Το εάν θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία ή όχι επίσης παίζει ρόλο στον τρόπο της δουλειάς και στον τρόπο χρέωσης φυσικά. Και θα δούμε τα άλλα είδη επιμέλειας που υπάρχουν, τα οποία είναι γνωστά ως LQA, δηλαδή Linguistic Quality Assurance, και LQI, Linguistic Quality Inspection. Μπορεί να συναντήσετε στην αγορά και πάρα πολλούς άλλους όρους που θα περιγράφουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά θα σημαίνουν ένα είδος επιμέλειας ή αναθεώρησης ή γλωσσικού ελέγχου. Όλα αυτά λοιπόν αναλύονται μέσα στην ενότητα αυτή. Θα δούμε επίσης επιγραμματικά κάποια ενδεικτικά έργα, όπως είναι για παράδειγμα η επιστημονική επιμέλεια, μπορεί να είναι η επιμέλεια βιβλίου, εγγράφων δημοσίων φορέων, επιμέλεια κειμένων καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη φυλάδια για εκθέσεις τέχνης ή οτιδήποτε, επιμέλεια κειμένων διαλέξεων, ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικού ή τεχνικού υλικού, όπως είναι τα εγχειρίδια χρήσης για μηχανήματα και τα συναφή, και επιμέλεια λογισμικού παιχνιδιών, ιδιωτικών εγγράφων, συγγνώμη, οικονομικών, νομικών και κάθε άλλου είδους κειμένων. Εν ολίγης, όλα όσα περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες ως ενδεικτικά έργα που μπορεί να έχει κάποιος για μετάφραση, μπορεί να τα έχει και για επιμέλεια και αναθεώρηση. Τέλος, θα κλείσουμε με ορισμένες συμβουλές και καλές πρακτικές. Μιλάμε για τον καλό έλεγχο του υλικού που θα πρέπει να γίνει από τον επαγγελματία πριν αναλάβει το έργο, ούτως ώστε να μπορεί να δει τι περιλαμβάνει και τι προϋποθέσεις θέτει ο πελάτης. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε οι ίδιοι και οι ίδιες τις δυνατότητές μας. Δεν είναι όλα τα έργα ίδια και δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες παραγωγής καλής ποιότητας δουλειάς σε όλους τους κλάδους. Συνεπώς, εκτιμούμε τις δυνατότητές μας πάντα πριν να αναλάβουμε ένα έργο. Διευκρινίζουμε πάντα από την αρχή τις απαιτήσεις του πελάτη, ούτως ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις στην πορεία του έργου και βρεθούμε, όπως για παράδειγμα είπε νωρίτερα η κυρία Πατινιωτάκη, προεκπλήξεως αναγκαζόμενοι να κάνουμε εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στις αρχικές μας χρεώσεις. Χρεώνουμε την πραγματική μας εργασία. Αυτό σημαίνει ότι αν δούμε πως κάποιο έργο στη μέση αρχίζει και δυσκολεύει ή παρουσιάζει κάποιους άλλους παράγοντες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη από την αρχή, γιατί ενδεχομένως δεν κάναμε καλό έλεγχο του υλικού μας από την αρχή, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τον πελάτη για να χρεώσουμε την πραγματική εργασία που θα κάνουμε πάνω σε αυτή τη δουλειά. Οφείλουμε φυσικά να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τους εντολείς μας και πρέπει να υπάρχει από πλευράς μας ευελιξία και επικοινωνία. Συνεννοούμαστε για τα πάντα με τους πελάτες μας. Είμαστε ευέλικτοι εάν χρειαστεί κάτι μικρό σε μελλοντική ημερομηνία, μία μικρή διόρθωση ή κάποια άλλη τέλος πάντων επιπλέον εργασία η οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλουμε κόπο για να γίνει. Και προσπαθούμε σε γενικές γραμμές να είμαστε πάντα όσο πιο ευέλικτοι είναι για να μπορούμε να διατηρήσουμε υγιή και τη σχέση μας με τον πελάτη, διότι όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Αυτά από εμένα σε αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Νομίζω, Κωνσταντίνα, έχεις ανεβάσει ήδη τον οδηγό. Ο οδηγός έχει ήδη ανέβει, ωραία. Όπως και ο σύνδεσμος
από τον οποίο μπορούν να τον βρουν όσοι θέλουν να διαμοιράσουν το σύνδεσμο. Να πω ότι ξεκινήσαμε με 420 κάτι άτομα, είμαστε στα 409. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ρεκόρ για εκδήλωση στο μεταφραστικό χώρο. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο δεν έχω δει ποτέ τόσα άτομα σε μία εκδήλωση και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που οφείλουν να το λάβουν υπόψη τους και οι σύλλογοι μας, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι το θέμα των αμοιβών ενδιαφέρει πάρα πολύ τους και τις συναδέλφους. Έχουμε και κάποιες ιδέες για τα επόμενά μας βήματα. Περιμένουμε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικά και ιδιωτικά, να οργανώσουν εργαστήρια για την παρουσίαση και του οδηγού, αλλά και για να βάλουμε τους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες να δοκιμάσουν κάποια από αυτά τα σενάρια μέσα σε αυτά τα εργαστήρια και σιγά σιγά δηλαδή να καταλάβουν πώς δουλεύουν αυτά τα σενάρια και πώς ο οδηγός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτούς και αυτές. Θέλουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς διαμοιράζοντας τον οδηγό παντού, υποδεικνύοντας τυχόν παραλήψεις, λάθη που μπορεί να μας έχουν ξεφύγει, και εννοείται ότι θα τα διορθώνουμε. Έχουμε μια σελίδα στο Facebook του οδηγού. Βλέπετε στο chat την διεύθυνσή του. Σας καλούμε να κάνετε follow εκεί και μέσα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία θα τα βλέπουμε και θα τα απαντάμε. Και νομίζω ότι είναι και ώρα να περάσουμε και στις ερωτήσεις σας. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Την έχει θέσει η κυρία Μπέτη Ρεβελιώτη, η οποία λέει: ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχουμε επίσημο νομικά σύλλογο σαν το δικηγορικό ή τον ιατρικό? Νομίζω αυτό είναι ένα ερώτημα για το Σωτήρη. Βασίλη, ναι, Βασίλη, ναι. Το θέμα του επίσημου σημαίνει ότι πρέπει να είσαι επίσημος φορέας αναγνωρισμένος από την πολιτεία. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, μια μορφή επιμελητηριακής οργάνωσης ή μια μορφή αναγνώρισης ενός δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει αναγνώριση από την πολιτεία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση γενικά. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και μόνο να το σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβεί. Δεν χάνουμε βέβαια τίποτα να το έχουμε στο μυαλό μας και να ψάχνουμε τρόπους να δούμε πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Και θα μπορούσε να επιτευχθεί βεβαίως σε πρώτη φάση Βεβαίως καταλαβαίνω ότι και αυτό είναι λίγο δύσκολο, με μία προσέγγιση όλων των φορέων που έχουν σχέση με την μεταφραστική κοινότητα και γενικώς με όλα τα επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με την μετάφραση, κουλουπού, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Άρα αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να βάλει μπροστά το εξής, το ότι ποια είναι η σημασία των μεταφραστών, ποια είναι η σημασία του να υπάρχει ένας επίσημος αναγνωρισμένος από την πολιτεία φορέας, ο οποίος να εκπροσωπεί όλους τους μεταφραστές, να συναλλάσσεται με τους ιδιώτες και με την πολιτεία σαν επίσημος φορέας των μεταφραστών, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και ένα χαρακτήρα πιο επίσημο, επιμελητηριακό ή αναγνωρισμένο από την πολιτεία. Ευχαριστούμε, Πολύ ωραία. Σωτήρη. Ευχαριστούμε. Το επόμενο ερώτημα έχει Υποθέτω τους... βέβαια, δώσουμε ένα λεπτό, Κωνσταντίνα. Ναι. Υποθέτω βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε επιμελητήριο, αλλά τι ωραία θα ήταν στις διαπραγματεύσεις μας, τουλάχιστον σε θέματα που μας αφορούν όλους και όλες, να μπορούσαν να συμπράξουν όλοι οι σύλλογοι. Τουλάχιστον αυτό θα έδινε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα αιτήματά μας και στις διεκδικήσεις μας. Λοιπόν, ναι, Κωνσταντίνα. Το επόμενο είναι πνευματικά δικαιώματα, οπότε νομίζω ότι μένουμε στον Σωτήρη. Τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγραφή ονοματεπωνύμου στο εξώφυλλο ενός βιβλίου ισχύουν και για τη διόρθωση και επιμέλεια, ρωτάει η κυρία Άρτεμις Ισαβέλα Μανουσοπούλου. Όχι, όχι. Μιλάμε για έργο το οποίο έχει σχέση με την έργα διανοίας, λέγονται αυτά.
Άρα, εφόσον είναι εργαδιανίες, πρέπει να έχουν και ένα πρωτότυπο χαρακτήρα. Η μετάφραση έχει ένα πρωτότυπο χαρακτήρα, ακόμα και αν αυτός ο χαρακτήρας συνοδεύει ή σχετίζεται ή εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο με το πρωτότυπο έργο της συγγραφής του πνευματικού έργου. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε για την επιμέλεια και για την επιμέλεια να πάρει ένα χαρακτήρα πρωτότυπο ή να πάρει ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι κατά κάποιο τρόπο καθοριστικός, παρότι βεβαίως αναγνωρίζουμε όλοι ότι η επιμέλεια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι η επιμέλεια, τουλάχιστον η γλωσσική επιμέλεια, θα έχει τη μορφή του να γραφεί στην πρώτη σελίδα ή στο εξώφυλλο του βιβλίου. Βεβαίως είναι διαφορετικό όταν συζητάμε για μια επιμέλεια η οποία έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο επιστημονικό. Εκεί ναι, πώς να πεις, και μάλιστα αυτό πολλές φορές συνοδεύει και τη μετάφραση, δηλαδή μετάφραση παύλα επιστημονική επιμέλεια. Αλλά αν συζητούμε μόνο για γλωσσική επιμέλεια, αυτό δεν έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος να σχετίζεται με αυτό που είπαμε πρωτότυπο έργο διανοίας. Και νομίζω, Σωτήρη, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός όπως είσαι εσύ, αλλά η έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων είναι συνυφασμένη και με την έννοια της δημιουργίας. Δηλαδή, ο μεταφραστής νοείται ως δημιουργός, ο επιμελητής όχι. Βεβαίως. Εννοείται, ναι. Η ερώτηση είχε να κάνει επίσης και με την αναγραφή, νομίζω, Κωνσταντίνα, του ονοματεπωνύμου στο εξώφυλλο του βιβλίου. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να το ορίζει αυτό, έτσι. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να διεκδικούμε, βοηθάει στην ορατότητά μας, δεν κοστίζει τίποτα στον εκδότη, απέναντίας όταν ο μεταφραστής είναι ευνοσμένου κύρους, αποδίδει και μια προστιθέμενη αξία στο βιβλίο, το να βλέπουμε ότι το βιβλίο αυτό το έχει μεταφράσει ο τάδε ή τάδε συνάδελφος, και πραγματικά πρέπει να πέσετε σε πολύ κακόπιστο εκδότη, αν σας πει ότι δεν θέλω να βάλω το όνομα του μεταφραστή της μεταφράστρια στο εξώφυλλο. Προφανώς. Το επόμενο ερώτημα είναι από τον κύριο Γιώργο Λαχανόπουλο, για την Πέπη Φριτζαλά. Ρωτάει, θα μπορούσατε να διευκρινίσετε περαιτέρω πώς ακριβώς γίνεται η αντιμετώπιση των πελατών που νομίζουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ακριβείς. Ακριβές, συγγνώμη. Κανένα βρώμα. Δεν θα αναφερθώ στα προσωπικά μου, πιστεύω, τα οποία βέβαια αντικατοπτρίζονται και στον οδηγό, αλλά μέσα στον οδηγό θα δείτε ακριβώς πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και το κυριότερο είναι, το ανέφερε η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη πιο πριν, να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες. Πρέπει να καταλάβουν ότι το έργο μας είναι δύσκολο και αυτό θα το καταλάβουν μόνον, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όταν την πατήσουν και πάρουν μία μη ποιοτική μετάφραση. Αυτό είναι το πρώτο που θα τους χτυπήσει τα καμπανάκια ότι ίσως και να μην είναι τόσο απλό πράγμα η μετάφραση. Το δεύτερο είναι να τους εξηγήσουμε εμείς όσο καλύτερα μπορούμε και όσο μπορούν να το κατανοήσουν την διαδικασία που ακολουθούμε, κυρίως σε εταιρείες και σε απευθείας πελάτες, τα γραφεία ήδη το ξέρουν εξάλλου, για το τι έρευνα πρέπει να κάνουμε, τι σημαίνει έχουμε ορολογία, τι είδους ορολογία, τι εξειδικεύσεις έχουμε και οι ίδιοι οι μεταφραστές. Με λίγα λόγια, να τους βάλουμε λίγο στον κόσμο της μετάφρασης παραπάνω από όσο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπε και η Εμμανουέλα πριν, εκπαίδευση των πελατών μας. Η επόμενη ερώτηση είναι για την κυρία Πατινιωτάκη και από την κυρία Γεωργία Θεκαλά. Πώς πρακτικά μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες αμοιβές όταν έχουν παγιωθεί κατά κάποιο τρόπο τα χαμηλά rates, π.χ. σε εταιρείες υποτιτλισμού. Νομίζω ότι μόλις το απαντήσαμε αυτό. Η κυρία Φιτζελάη έδωσε νομίζω την απάντηση και για αυτό παράλληλα. Είμαι της άποψης ότι όταν οι συνθήκες με τις οποίες αναγκαζόμαστε να εργαστούμε μέσα στο χώρο της μετάφρασης και κάθε είδους μετάφρασης μας φέρνουν σε ένα σημείο που δεν αισθανόμαστε καλά με τους εαυτούς μας σε οποιοδήποτε επίπεδο,
Εκεί είναι το stop. Και εκεί μπορούμε να πούμε το όχι, εμπεριστατωμένα, με ευγένεια, να εξηγήσουμε για ποιους λόγους, δηλαδή αυτό που κάνουμε μέσα από τον οδηγό, εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου προσωπικά, εξηγώντας σε ένα μεγάλο mail στους χύψη πελάτες ότι με αυτό το rate, αν το πολλαπλασιάσεις με τα λεπτά του οπτικοακουστικού υλικού που μπορώ να μεταφράσω μέσα σε μία ημέρα, απαιτεί από εμένα να ζω σε συνθήκες πολύ άσχημες. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να ζητάς συνεργασία από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτό μόνο ως χόμπι και όχι από έναν επαγγελματία. Εγώ με αυτόν τον τρόπο το έχω αντιμετωπίσει και θεωρώ ότι αυτός ο οδηγός βοηθά στην κατεύθυνση να είναι πιο ομαδική αυτή η αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν 400 άνθρωποι συν όσοι άλλοι άνθρωποι λάβουν αυτόν τον οδηγό μέσω αυτών των 400 χρησιμοποιήσουν έναν τέτοιο οδηγό ως επιχείρημα, δείχνοντας ότι κοιτάξτε τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, τότε μπορούμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή να πάρουμε μία απόφαση ότι βάζουμε πλάτες έχοντας ένα πολύ καθαρό κοινό επιχείρημα. Και Εμμανουέλα, αυτό κολλάει λιγάκι και εμένα από τα ερωτήματα που ανέφερα στην αρχή. Ποιοι συνάδελφοι αποδέχονται αυτές τις αμοιβές? Και ανάμεσα σε αυτούς τους συναδέλφους και σε αυτές τις συναδέλφους είναι και συνάδελφοι που ίσως εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αμοιβές αυτές δεν είναι βιώσιμες. Ο οδηγός μας θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι κανένας δεν θα ήθελε να δουλεύει για μια αμοιβή αν καταλαβαίνει ότι αυτή η αμοιβή δεν είναι βιώσιμη. Επίσης, να σας πω με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ συχνά στις τάξεις μου, ότι ποτέ δεν φωνάξατε έναν υδραυλικό να του πείτε ότι θέλω να μου αλλάξει αυτό το σιφόνι, θα πάρεις 12 ευρώ και εκείνος το δέχτηκε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα πράγματα στο χώρο μας και κάποια στιγμή αυτά τα παράδοξα πράγματα πρέπει να τελειώσουν, αλλά θα τελειώσουν μόνο εάν όλοι μαζί και όλες μαζί αποκτήσουμε μία επαγγελματική συνείδηση και μία κατανόηση του τι σημαίνει βιώσιμη αμοιβή και πώς αυτή η βιώσιμη αμοιβή προστατεύει εσάς, εμάς και το επάγγελμα. Βασίλη, να συμπληρώσω. Στην ενότητα με τα γενικά στοιχεία για επιχειρήσεις, θα δουν οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι ότι υπολογίζοντας το κόστος της διαβίωσής σου σε συνάρτηση με το πόσα χρήματα εισπράττεις από τη δουλειά σου, το να δέχονται χαμηλές τιμές δεν αθροίζει έναν αξιοπρεπή μισθό μέσα στο μήνα. Και να πω και το εξής. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη νέων μεταφραστών και μεταφραστριών να δεχθούν, για παράδειγμα, χαμηλές τιμές γιατί τώρα ξεκινούν στην αγορά εργασίας και θέλουν να πάρουν κάποιες πρώτες δουλειές. Αλλά θα πω κάτι το οποίο λέω χρόνια τώρα και σε σπουδαστές και σπουδάστες που έχω διδάξει. Αν ξεκινήσει κάποιος με χαμηλή τιμή σήμερα, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει να την ανεβάσει. Αντιθέτως, θα έχει ρίξει όλη την αγορά για όλους και όλες και θα βράζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Να πω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Κάποτε το 1998, να σας πω, έπεσαν οι τιμές των μεταφραστών από τα 10 λεπτά που έδιναν τα γραφεία στα 5. Έχουν περάσει 20-25 χρόνια από τότε. Δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τις τιμές που δίνουν τα γραφεία έκτοτε. Συνεπώς, αν εσείς σήμερα ξεκινήσετε ως νέοι επαγγελματίες να χρεώνετε πάρα πολύ χαμηλές τιμές για οποιοδήποτε είδους δουλειάς κάνετε, και τα έξοδα διαβίωσής σας δεν θα μπορείτε να καλύψετε, ούτε τις τιμές θα μπορείτε να ανεβάσετε αργότερα και θα βρεθείτε στη θέση που να δέχεστε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, γιατί αυτό έχει παγιωθεί. Αν μπορώ να προσθέσω μία τελευταία σημείωση πάνω σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των πανεπιστημίων, των σχολών και των επαγγελματικών φορέων σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι σχολές, για παράδειγμα, δίνουν εκείνες το παράδειγμα στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, με ποιες εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν και να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές, όπως επίσης και με τις πρακτικές που αναφέραμε νωρίτερα, το κατά πόσο
το να αξιοποιούνται φοιτητές σε πρακτικές μέσα σε εταιρείες χωρίς πληρωμή και αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα που φτάνει τελικά σε δημοσίευση, κατά πόσο αυτό μπορεί να στερεί μία θέση εργασίας και τελικά να αποτελεί μία εύκολη λύση για μία εταιρεία. Οπότε έχουμε ευθύνη όλοι και όλες και όλα απέναντι σε αυτό και πρέπει να σκεφτούμε όλοι λίγο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα εργαλείο σαν αυτό που δίνουμε σήμερα. Και μιας και έχει πάει η κουβέντα μας προς τα γραφεία, έχουμε δύο ερωτήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, το ένα ερώτημα είναι από την κυρία Γεωργία Οικονόμου που λέει χρειάζεται, έχουμε περάσει από το μονοπάτι της απάντησης, αλλά πούμε, χρειάζεται να τεθούν κάποια όρια και στα μεταφραστικά γραφεία όταν ζητάνε νέους μεταφραστές με την ελάχιστη αμοιβή. Πώς μπορούν να τεθούν αυτά. Και το επόμενο ερώτημα, δεδομένου πως οι μεταφραστικές εταιρείες προσπαθούν αρκετές φορές να εξασφαλίσουν χαμηλές τιμές για τους μεταφραστές, ποιος ο λόγος που έχει επικρατήσει η έννοια του freelancer και δεν προτιμούν ιδιαιτέρως έναν μισθωτό συνεργάτη με συγκεκριμένο μηνιαίο μισθό ή με αποδείξεις δαπάνης? Ρωτάει η κυρία Αμαλία Αρκούδα, με συγχωρείτε, δεν είμαι. Με συγχωρείτε, θα το τονίσω. Μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό. Είναι αδύνατο να έχεις τόσους μισθωτούς όσες ανάγκες υπάρχουν στο γραφείο. Δηλαδή, αποκλείεται ένα γραφείο αν θέλει να καλύψει, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο λέξεις το μήνα, να μπορεί να έχει αντίστοιχα άτομα για να καλύψουν αυτά τα εκατομμύρια λέξεων σε μετάφραση, επιμέλεια και ούτω καθεξής. Γιατί πολλά έργα χρειάζονται πολλαπλά άτομα για να γίνουν. Συνεπώς, δεν μπορούν να καλυφθούν τα έργα ενός γραφείου, η τεράστια αυτή όγκη που έχει ένα γραφείο με μισθωτούς. Επίσης, Πόπη, το ότι αυτό το μήνα είχες να βγάλεις 1 εκατομμύριο λέξεις δεν σημαίνει ότι θα έχεις και τον επόμενο. Ακριβώς. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο κομμάτι του υποτιτλισμού, δεν είναι πιο συμφέρον οικονομικά το να έχεις προσλάβει έναν άνθρωπο μέσα και να του πληρώνεις τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί τα rates που δίνουν στους freelancers είναι τόσο χαμηλά που πραγματικά το να προσλάβεις έναν άνθρωπο μέσα και να σου βγάζει αρκετή δουλειά είναι πιο κοστοφόρο για την εταιρεία. Τρόπος να μπουν όρια Ωραία. Τρόπος να μπουν όρια στα γραφεία δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να απαντήσω. Συγγνώμη, Βασίλη. Νόμιζα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έλεγα ότι τρόπος να μπουν όρια στα γραφεία δεν υπάρχει, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη. Υπάρχει τρόπος να πούμε όχι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει. Με κάλυψες. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Η κυρία Μουσοπούλου ρωτά αν περιλαμβάνουμε στον οδηγό και επιμέλεια πρωτότυπου έργου και όχι μεταφράσματος. Όχι. Όχι. Ό,τι δεν είναι στα καλυπτόμενα στοιχεία, γιατί δεν ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της μεταφραστικής εργασίας. Ωραία. Βασίλη, μια ερώτηση για σένα. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργούλια, που λέει, όταν λέτε 2.000 έως 2.200 χαρακτήρες πρωτοτύπου ή μεταφράσματος, εννοείται με ή χωρίς κενά? Με τα κενά είναι τα λεγόμενα χτυπήματα, όπως λέμε, έτσι, 2.000 ή 2.200 χτυπήματα. Και το κενό για να μπει δεν θα μπει με τη σκέψη, πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπί, οπότε είναι με τα κενά. Να πω βέβαια εδώ κάτι, ότι το 2.200 που φοριέται πάρα πολύ στον εκδοτικό χώρο είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Μπορείτε να το διαπιστώσετε αν πάρετε 10 τυχαία βιβλία από τη βιβλιοθήκη σας και καθίσετε και μετρήσετε, εντάξει θα σας πάρει λίγο χρόνο, αλλά αν μετρήσετε τους χαρακτήρες μαζί με τα κενά σε 10 σελίδες κάθε βιβλίο και βγάλετε ένα μέσο όρο, θα δείτε ότι εξαιρετικά σπάνια φτάνουμε αυτό το 2.200. Οπότε ορίζοντας κάποιοι εκδότες τον αριθμό των χαρακτήρων ανά σελίδα σε 2.200, έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από μία μη αντικειμενική βάση. Η πρόταση που έχουμε εκεί είναι, εφόσον θα έχετε και το πρωτότυπο, να μετρήσετε χαρακτήρες του πρωτοτύπου σε 10 σελίδες, να βγάλετε ένα μέσο όρο και να πείτε δεν έχω πρόβλημα με τον υπολογισμό της σελίδας σε χαρακτήρες, αλλά ο μέσος όρος χαρακτήρων σε αυτό το βιβλίο που θέλετε να μου αναθέσετε
είναι αυτός και όχι 2.200. Το επόμενο ερώτημα είναι από την κυρία Κωνσταντίνα Μάγνη, που θα ήθελα να μας ρωτήσει αν γνωρίζετε αν οι συνθήκες αυτές στον κλάδο είναι παρόμοιες, καλύτερες, χειρότερες από το εξωτερικό, από τις συνθήκες του εξωτερικού. Πολύ δύσκολο να απαντήσουμε αυτό, γιατί εξαρτάται λιγάκι και από το κόστος της διαβίωσης, εξαρτάται από τις αμοιβές, εξαρτάται από τις αμοιβές που παίρνουν τα γραφεία για τα συμβόλαια πολλές φορές. Να θυμίσω εδώ ότι όταν δημοσιεύτηκαν φέτος οι αμοιβές που παίρνουν τα ελληνικά γραφεία για συμβόλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν οι χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι παράμετροι και οι μεταβλητές που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για να δώσουμε μια τέτοια απάντηση. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να τεθεί στη βάση καλύτερες, χειρότερες. Και εν τέλει, να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Αν λέγαμε ότι εμείς δεν είμαστε καλά, αλλά δεν είναι καλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, θα μας έκανε να νιώσουμε τι, καλύτερα αυτό, ή ότι τουλάχιστον έχουμε και παρέα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να μάθουμε να υπολογίζουμε τις αμοιβές που διασφαλίζουν σε εμάς μία σωστή διαβίωση και στην επιχείρησή μας διασφαλίζουν βιωσιμότητα. Και με βάση αυτές τις αμοιβές να κινηθούμε. Ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Κλεμμένος ρωτάει αν κάνει κάποιος μετάφραση επιτόπου χωρίς σενάριο από πριν, δεν θεωρείται διερμηνέας. Και αναφέρεται στο κομμάτι της οπτικοακουστικής μετάφρασης του υπότιτλους. Μάλλον σε μένα πάει αυτό. Ναι, αυτό είπα. Έχω την αίσθηση ότι ο Ανδρέας έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα στην παρουσίαση. Να το ξεχωρίσουμε λίγο τι σημαίνει σενάριο. Στην παρουσίαση αναφερθήκαμε στα σενάριο ας πούμε μιας σειράς, μιας ταινίας. Μας έρχεται λοιπόν στον υποτιτλισμό αυτό το σενάριο και άρα ξέρουμε τι ακριβώς λένε στο source, στην γλώσσα πηγή και με βάση αυτό μεταφράζουμε στη γλώσσα στόχο. Πού είναι χρήσιμο για εμάς τον υποτιτλισμό αυτό? Μας γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο από το να πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι ακούμε και μετά να κάνουμε τη μετάφραση. Αυτό λοιπόν είναι στο κομμάτι του συμβατικού υποτιτλισμού που ανέφερα πριν και αυτό το είδος υποτιτλισμού έχουμε συμπεριλάβει στον οδηγό, τον συμβατικό υποτιτλισμό για μαγνητοσκοπημένο περιεχόμενο. Έτοιμο περιεχόμενο σε μορφή βίντεο. Σε περίπτωση που κάνουμε υποτιτλισμό χωρίς σενάριο, σε μαγνητοσκοπημένο περιεχόμενο, σε βίντεο, τότε είναι πάλι συμβατικός υποτιτλισμός, αλλά υποτίθεται, ήθιστε να πληρώνετε καλύτερα, γιατί πρέπει πρώτα να μπεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις τι λέγεται στη γλώσσα πηγή και μετά να το περάσεις στη γλώσσα στόχο. Σε περίπτωση που ο Ανδρέας αναφέρεται στον ζωντανό υποτιτλισμό που μπορεί να έχει δει σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε εμείς, ο ζωντανός υποτιτλισμός δεν έχει συμπεριληφθεί στον οδηγό. Στην περίπτωση λοιπόν του ζωντανού υποτιτλισμού και ειδικά του υποτιτλισμού που γίνεται σε περιπτώσεις εκπαιδεύσεων ζωντανά, σε περιπτώσεις συνεδρίων ζωντανά, τότε εκεί πάμε σε μία άλλη υπηρεσία, η οποία ονομάζεται διερμηνεία του προφορικού στον γραπτό λόγο και είναι όντως διερμηνεία εφόσον έχει τη μορφή σώματος κειμένου, πολλών γραμμών κειμένου δηλαδή, και όχι τη μορφή που έχουν οι υπότιτλοι στην τηλεόραση ή οι υπέρτιτλοι σε μία θεατρική παράσταση ή σε μία άλλη καλλιτεχνική παράσταση. Όταν λοιπόν έχω δύο σειρές σωστά στοιχημένες και τηρώ μία ταχύτητα ανάγνωσης, είναι υποτιτλισμός. Όταν όμως έχω ένα σώμα κειμένου και ένας άνθρωπος διερμηνεύει από τον προφορικό στο γραπτό λόγο,
είναι το λεγόμενο STTI, Speech to Text Interpreting. Και αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν συμπεριληφθεί, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επαγγελματία στην Ελλάδα που τις παρέχει. Μελλοντικά, αν μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον οδηγό και έχουμε περισσότερους, μακάρι να συμβεί αυτό, θα μπουν και αυτές οι υπηρεσίες, φαντάζομαι. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το αν έχουμε λεπτομέρειες στον οδηγό για τις επίσημες μεταφράσεις, πλαγίδα κλπ. Κυρία Άρτεμι Μελουσοπούλου. Νομίζω ότι... Δεν έχουμε συμπεριλάβει κάτι για τις επίσημες μεταφράσεις, γιατί ουσιαστικά θεωρούνται μεταφράσεις, άρα συμπεριλαμβάνονται στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταφράσεων. Νομίζω ότι γίνεται μια μικρή αναφορά στην έξτρα χρέωση που μπορεί να μπει σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια αντίτυπα ή το ένα ή το άλλο. Πέρα από αυτό, ναι, δεν υπάρχει κάποια άλλη οδηγία για κάτι τέτοιο. Ωραία. Ο Πάπης Παπαθεοδόρου θέτει το εξής ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης του Small Claims Procedure για οφειλές πελατών με έδρα στην Ελλάδα? Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης έχει κάποια γνώση γι' αυτό. Όχι. Και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι μια διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μικρά οφειλόμενα ποσά. Αλλά από εκεί και μετά δεν έχω ακούσει να χρησιμοποιείται από κάποιον ή κάποια συνάδελφο. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να χρησιμοποιηθεί. Είναι πάντως ένα ενδιαφέρον ερώτημα και αν υπάρχουν στο κοινό μας και μέλη... Θα συμπληρώσω. Ναι, με. Ναι, επειδή προσφάτως αναγκάστηκα να κάνω πρώτα εξώδικο και μετά αγωγή σε ένα μεταφραστικό γραφείο, επειδή μου χρωστούσαν 3.500 ευρώ, η δικηγόρος μου είπε ότι δεν ενδείκνεται η Small Claims Procedure γενικά, γιατί και το αντίστοιχο κόστος και στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μικρό για να γίνει όλη η διαδικασία. Οπότε μπορείς να κάνεις απλώς κάποια μήνυση. Τώρα για μικρότερα ποσά από 3.000 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να το κυνηγήσεις με δικηγόρο ή με το Small Claims. Πάντως, θεωρητικά γίνεται, ναι. Να σας πω πάντως και κάτι άλλο και εδώ πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα ήταν καλό να το δουν και οι σύλλογοι με τους νομικούς τους συμβούλους, ότι μερικές φορές το ύψος του ποσού μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά εγώ γνωρίζω περιπτώσεις τουλάχιστον 3 μεταφραστών που διεκδίκησαν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ με μήνυση. Εδώ κάποιος θα μπορούσε να έλεγε στην αρχή ότι μα θα χαλάσεις τα διπλάσια αν πας σε δίκη κτλ. Τα ακούμε καμιά φορά αυτό. Και όμως οι εκδότες και στις 3 περιπτώσεις έδωσαν τα ποσά, πλήρωσαν δηλαδή τους συναδέλφους, γιατί δεν θέλουν καθόλου την κακή δημοσιότητα που θα προκύψει αν αυτή η ιστορία βγει μετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι σύλλογοι ούτως ή άλλως ενισχύουν νομικά τους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν τέτοιες διαδικασίες, είτε παρέχοντας τον ίδιο τον δικηγόρο, είτε παρέχοντας νομικές συμβουλές. Και το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαντάζονται οι συνάδελφοι όταν ακούν τη λέξη δικηγόρο. Εντάξει, θα μου πεις κάποιος με μηδενικό εισόδημα αυτή τη στιγμή, μπορεί να τα 500 ευρώ θα είναι σίγουρα πολλά, αλλά σε σχέση με το πόσα θα χάσει αν δεν τα διεκδικήσει, νομίζω είναι καλύτερα να τα διεκδικήσει. Και επίσης κάτι που λέμε και μέσα στον οδηγό είναι ότι όταν βλέπουν οι συνάδελφοι κακές πρακτικές από πελάτες, καλό θα είναι να ενημερώνουν και τους υπόλοιπους συναδέλφους, είτε μέσω διαφόρων group, μέσω του PROS που έχει Blueboard, μέσω των συλλόγων τους, να κάνουν καταγγελία στο σύλλογο, να ενημερώνουν τους συναδέλφους για τέτοιες πρακτικές, ώστε να μην πέφτουν και οι νέοι συνάδελφοι στην παγίδα ή οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην παγίδα. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, να προσθέσω κάτι. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε λίγο διστακτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή να μην λέμε ότι πάντοτε πρέπει να κινηθούμε με τον ίδιο τρόπο, είναι το ότι πραγματικά δεν ξέρεις ανά περίπτωση τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος να είναι έτοιμος να πτωχεύσει και η όλη διαδικασία να μην καταλήξει πουθενά. Επίσης, το πρόβλημα, όπως είπε η Πόπη, δεν είναι το θέμα του κόστους, είναι κυρίως το θέμα του χρόνου. Δηλαδή λες
ειδικά στην Ελλάδα ξεκινάω και έχω μία τριετία, τετραετία μπροστά μου γεμάτη. Οπότε είναι κυρίως το θέμα του χρόνου. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό που είπε η Πόπη είναι σωστό, δηλαδή πρέπει να ενημερώνουμε, να ενημερώνετε. Νομίζω το θέμα της αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι δεν είναι μόνος μόνη ο καθένας από εμάς, από εσάς. Άρα ενημερώνουμε, έχουμε μια πλατφόρμα στην οποία ίσως μπορεί να δημιουργηθεί που εμφανίζονται κάποιοι κακοπληρωτές ή κάποιοι οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη πρακτική. Καλό θα ήταν αυτό κάποια στιγμή με έναν έμεσο τρόπο πάντοτε, να μην βεβαίως έχουμε άλλα προβλήματα, να υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση και στήριξη. Και νομίζω ότι το θέμα της αλληλεγγύης είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να και μια ιδέα ίσως για πιθανή συνεργασία των συλλόγων, αυτή η πλατφόρμα που λες. Αλλά θέλει προσοχή στο στήσιμο. Θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να κατηγορηθείς. Έχουμε καλούς νομικούς. Σηκωθεί τη στήμηση και μετά να τρέχεις και να μην φτάνεις. Είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, έχουμε 2-3 διαφορετικές ερωτήσεις από νεότερους συναδέλφους που λένε ποια συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ξεκινάει την καριέρα του. Πώς θα μπορούσε, προκειμένου και αυτός να είναι ανταγωνιστικός, αλλά να και να συμβαδίζουν οι αμοιβές με το επίπεδο των μισθών στη χώρα που δραστηριοποιούνται, αλλά ταυτοχρόνως να μην είναι αρνητικά ανταγωνιστικός, καταλαβαίνω, πώς θα μπορούσε να κινηθεί ένας νέος συνάδελφος. Να διαβάσει τον οδηγό μας. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Προφανώς να διαβάσει τον οδηγό. Δεύτερον, θα έλεγα να σκεφτεί λίγο πόσο πολύ έχει διαβάσει, μελετήσει, σπουδάσει για να γίνει μεταφραστής ή μεταφράστρια, και αυτό τον κόπο και αυτό το χρόνο που έχει αφιερώσει να τον σεβαστεί πρώτα και κύρια ο ίδιος. Και τρίτον, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτή την αγορά, αν δεν τάξει να το πω, να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να μπορούμε να ζήσουμε κιόλας, έτσι. Οπότε, το αν είμαι εγώ ανταγωνιστικός, αλλά ταυτόχρονα το κάνω με έναν τρόπο που δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ατομικής μου επιχείρησης, είναι ένα τεράστιο λάθος που πρώτα θα γκρεμίσει εμένα, και αν το κάνουμε πολλοί από εμάς αυτό το λάθος, θα γκρεμίσουμε και το επάγγελμα. Λοιπόν, αυτές είναι πολύ σημαντικές συμβουλές για κάποιον που ξεκινάει και μπορώ να τις συνοψίσω σε μία λέξη. Δεν ξεπουλάμε τον εαυτό μας και την αξία μας και τις σπουδές μας. Και με ήρεμο και λογικό τρόπο εξηγούμε στους πελάτες μας γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σημαντικό, γιατί οι σπουδές μας είναι σημαντικές, γιατί η μετάφραση είναι μία δουλειά πάρα πολύ δύσκολη, η οποία όμως αποδίδει τρομερή προστιθέμενη αξία στους πελάτες των γραφείων ή στους πελάτες μας. Και γιατί για όλους αυτούς τους λόγους η μετάφραση και η επιμέλεια και η οπτικοακουστική μετάφραση πρέπει να αμείβονται σωστά. Πολύ ωραία. Τώρα, σίγουρα επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε πολλή ώρα, έχουμε, συνοψίζω λίγο τα ερωτήματα. Έχουμε ερωτήματα που αφορούν το πώς να προωθήσουν τον οδηγό, δηλαδή πώς να ανεβάσουμε τον οδηγό, πώς θα μπορούσαμε να το προωθήσουμε. Έχουμε... Εκεί, Κωνσταντίνα, μπορώ να πω το εξής. Αφενός μπορείτε να το προωθήσετε στα social media σας, με όποιον τρόπο θέλετε, γράφοντας ένα κείμενο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς έχουμε το attendance list και τα emails, μπορούμε να στείλουμε και ένα κείμενο δειγματικό καθαρά, χωρίς να έχετε εσείς την υποχρέωση να το χρησιμοποιήσετε. Ένα κείμενο με το οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε τον οδηγό, να το χρησιμοποιήσετε δηλαδή για να κοινοποιήσετε τον οδηγό και να τον διαμοιράσετε αντίστοιχα. Και το σύνδεσμο από τον οποίο μπορεί κανείς να κατεβάσει τον οδηγό. Γενικά δεν θέλουμε να τελειώσει σήμερα η προσπάθεια διάδοσης του οδηγού, είναι μόνο η αρχή. Δεν είμαστε βέβαια μόνο εμείς που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά και εσείς, αρχικά διαβάζοντας τον οδηγό και στη συνέχεια φροντίζοντας να φτάσει και σε συναδέλφους
οι οποίοι και οι οποίες τυχόν δεν ήταν εδώ σήμερα. Και έχουμε μία πρόταση από την συνάδελφο Μπέτη Γεβελιώτη, η οποία λέει ότι θα πρότεινε να οριστούν να αναφερθούν στον οδηγό ως προστασία συμβουλή προς τους συναδέλφους κάποια επίσημα κανάλια μέσω των οποίων θα επικοινωνούν οι πελάτες, π.χ. μέσω του πρόσωπου. Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα δεχόμαστε έργο μέσα σε σελίδων όπως το Facebook, το οποίο κατά την άποψή της σημαίνει τιμές δουλείας. Όποια επίσημα κανάλια συμβούλων θα επικοινωνούν οι πελάτες. Θα επικοινωνούν με τους πελάτες, εννοεί μήπως. Θα επικοινωνούν οι πελάτες με εμάς. Είναι λίγο δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Πώς θα πούμε σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να αναλαμβάνετε δουλειές μόνο μέσω ενός τάδε καναλιού ή ενός άλλου καναλιού. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ας κοιτάξουμε εμείς να προστατεύουμε τον εαυτό μας μη αποδεχόμενοι και μη αποδεχόμενες αμοιβές οι οποίες δεν είναι σωστές και το κανάλι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, θα έλεγα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος πελάτης θέλει να δώσει πάρα πολύ λίγα χρήματα, ότι αν του αλλάξουμε κανάλι επικοινωνίας ξαφνικά θα δώσει περισσότερα. Επίσης, οι ιστότοποι τύπου pros.com προωθούν μία λογική μειοδοσίας, η οποία στην πραγματικότητα δουλεύει πάντοτε εις βάρος μας. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί πολύ απλά θα καταλήξουμε να κονταροχτυπιόμαστε για το ποιος θα δώσει την χαμηλότερη αμοιβή. Έχουμε ερωτήματα για την καταγραφή της σημερινής παρουσίασης. Η καταγραφή αν θα είναι διαθέσιμη και πού. Θα είναι διαθέσιμη η καταγραφή. Είμαστε πολλοί σε αυτή την ομάδα. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να συντονιστούμε. Εννοείται ότι θα στείλουμε την καταγραφή σε όσους και όσες ήσαν, μπήκατε σήμερα, κάνατε τον κόπο να μας παρακολουθήσετε σήμερα. Θα την ανεβάσουμε στην σελίδα του οδηγού στο Facebook, τη διεύθυνση της οποίας θα βρείτε στο chat και σας καλούμε να κάνετε follow εκεί, like, follow, δεν ξέρω τι λέει σήμερα το Facebook, τι ζητάει σήμερα να κάνουμε το Facebook. Λοιπόν, και μετά τα μέλη της ομάδας θα αναλάβουν και στα προσωπικά τους μέσα να δημοσιοποιήσουν την καταγραφή. Πολύ ωραία. Να συνεχίσω. Έχουμε μερικά ερωτήματα ακόμα. Δεν κλείνει το μαγαζί. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον ακριβώς στις 9. Πολύ Εγώ ωραία. Απαντάω σε κάποια, Κωνσταντίνα, γραπτό. Ναι, σε κάποια που το είδα. Μπορώ. Το είδα. Το είδα. Και εγώ το ίδιο κάνω. Έχουμε από τη συνάδελφο Τατιάνα Ραπακούλια το εξής. Με μια αναζήτηση βρίσκω ότι η είδηση επιμελητηρίου γίνεται με προεδρικό διάταγμα. Οπότε ουσιαστικά είναι θέμα lobbying, αν καταλαβαίνω καλά. Που σημαίνει ότι θέλουμε ισχυρό λόμπι, που δεν έχουμε προς το παρόν, αλλά στο μέλλον ποιος ξέρει, για να προωθηθεί αυτό το αίτημα. Είναι έτσι ή ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις? Μήπως μόνο ορισμένα επαγγέλματα μπορούν να ιδρύσουν επιμελητήριο? Τι λέτε, κύριε Λίβα? Αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι δεν συζητάμε μόνο για επιμελητήριο. Συζητάμε και για καθορισμένο από την πολιτεία, ας πούμε στην περίπτωση του δικηγορικού συλλόγου ή του ιατρικού συλλόγου, ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το κύριο θέμα είναι ότι έχει ιδιαίτερο συμφέρον ή ενδιαφέρον η πολιτεία να φτιάξει ένα επιμελητήριο αντίστοιχο με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ή το, ας πούμε, τις περιπτώσεις αυτές που είπαμε, οικονομικό επιμελητήριο κτλ. Κτλ. Στην περίπτωση των μεταφραστών. Έχει, θα είχε, γιατί να το κάνει? Άρα θα πρέπει ίσως να καταστεί αναγκαία μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ότι είναι σημαντικό επάγγελμα το οποίο καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες, είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπάρχει ανάγκη για ένα καθορισμό ενός τέτοιου πλαισίου, άρα αυτό να προβληθεί, να βγει προς τα έξω. Τώρα, δεν υπάρχει περιορισμός στο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μόνο επαγγέλματα τα οποία μπορούν να έχουν μόνο μια τέτοια μορφή. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνει κατανοητή η ανάγκη ότι πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο, μια τέτοια μορφή.
Αυτό που είπαμε και προηγουμένως είναι ότι πρώτα η ανάγκη καθορίζεται από το ότι υπάρχει ένα κατά κάποιο τρόπο ενιαίο μέτωπο το οποίο λέει ότι το συμφέρον όλων των επαγγελματιών του κλάδου είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην περίπτωση την δική μας, γιατί εντάξει εννοείται ότι πλέον βάζω και εγώ τον εαυτό μου στο μας, αυτό δεν είναι σαφές. Δεν είναι σαφές. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς αλεξιπτωτιστές, έχουμε πολλές φορές και προβλήματα στο ποιος είναι μεταφραστής, τι σημαίνει να είσαι μεταφραστής. Άρα θα πρέπει ίσως να ξεκινήσουμε από εκεί. Και νομίζω ότι κινήσεις τέτοιου είδους είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Κάνουμε προσπάθειες να προσεγγίσουμε μεταξύ μας, να πλησιάσουμε τα διάφορα κομμάτια τα οποία είναι λίγο, ήταν πολύ περισσότερο παλιά, μακριά, απομακρυσμένα. Να πλησιάσουμε μεταξύ μας. Να πούμε ότι ναι, μόνοι μας δεν θα τα πάρουμε, βγάλουμε πέρα. Άρα καλό είναι να υπάρχει ένα νέο μέτωπο. Και αυτή η ανάγκη μπορεί κάποια στιγμή να φέρει και άλλα αποτελέσματα. Δεν θα μείνουμε μόνο στο ρομαντικό we believe, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. I have a dream, Σωτήρη. Ναι, I have a dream. Πολλά από τα δεινά που μας μαστίζουν ξεκινούν από το γεγονός ότι το επάγγελμά μας είναι αρρύθμιστο. Αυτό λέει στην ουσία ο Σωτήρης. Και όντως τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να έρθουν πιο κοντά οι διάφοροι σύλλογοι. Έχουμε και πολλούς ζωή να έχουμε. Θυμάμαι, Σωτήρη, να κάνουμε αυτή την κουβέντα στο συνέδριο το πρώτο που οργάνωσε η ΠΕΜ με το Ιόνιο, έτσι, το 17, πότε ήτανε, που ήτανε και η πρώτη φορά που κάθισαν τόσοι πρόεδροι ενώσεων μαζί στο ίδιο πάνελ. Είχαμε τότε ένα σύστημα με το οποίο ψηφίζαμε τις ερωτήσεις, θέταμε ερωτήσεις μέσα από το conference και βλέπαμε ποιες ερωτήσεις ήταν οι πιο δημοφιλείς. Οι πιο δημοφιλείς ερώτησεις ήταν για τις αμοιβές. Λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχουν ζητήματα που διαφοροποιούν τους συλλόγους μεταξύ τους, αλλά κάπου οι σύλλογοι πρέπει να βρουν και ένα κοινό τόπο. Δεν είναι ανάγκη να τα βρουν σε όλα. Βασίλη, να προσθέσω απλώς κάτι. Ναι, δηλαδή σε αυτό που λες. Φέρνουμε στο νου μας ότι το 2017 αυτό που έγινε φαινόταν ήδη πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε το 2017. Λοιπόν, 2024 αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, είναι είναι σημαντικό. αυτονόητο. Είναι σημαντικό. Απλά να μην μας πάρει άλλα 7 χρόνια, αυτό λέω. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ας κινηθούμε πιο γρήγορα. Έτσι, κινηθούμε πιο γρήγορα. Υπάρχει κοινός τόπος. Δεν ανάγκη να συμφωνήσουμε σε όλα. Υπάρχει κοινός τόπος. Και ο κοινός τόπος είναι η προστασία του επαγγέλματός μας. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως το μπορούμε να υπολογίσουμε την αμοιβή για γραπτή απόδοση κοινικού αρχείου και μετά να το μεταφράσουμε, αν έχουν απαντηθεί. Δεν το έχω δει, ενδεχομένως έχει απαντηθεί αυτό. Γράφω τώρα, απαντάω τώρα, εκτός αν θέλετε να το πω μία... Θέλετε να το απαντήσω τώρα μία γρήγορη? Αν είναι τόσο γρήγορο και μπορεί να το απαντήσει ένα λεπτό. Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για απομαγνητοφώνηση. Αν καταλαβαίνω καλά, η αμοιβή για γραπτή απόδοση ηχητικού αρχείου είναι απομαγνητοφώνηση, είναι μια άλλη εργασία, η οποία συνήθως κοστολογείται με την ώρα εργασίας. Εγώ σε πολλούς ανθρώπους, επειδή στον υποτιτλισμό και στην οπτικοακουστική μετάφραση έχουμε πολλά πάρεργα που συμβαίνουν και πολλές φορές καλούμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα μετάφραση, αυτό που συνιστώ στους νέους επαγγελματίες ιδιαίτερα είναι να βρουν ένα ωριαίο rate για τέτοιες εργασίες που είναι εκτός της μετάφρασης και να κοστολογούν ανάλογα με το χρόνο που τους παίρνει η κάθε εργασία. Αυτό. Okay. Ωραία. Ίσως έχουμε χρόνο για μια ερωτησούλα ακόμα. Μετακινήθηκε.
Λοιπόν, ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα Παναγιωτίδη αν κάποιος που προσπαθεί να ξεκινήσει να δουλεύει στον τομέα της μετάφρασης είναι καλό να κάνει έναρξη επαγγέλματος ή θα ήταν προτιμητέο να αναζητήσει δουλειά ως εσωτερικός μεταφραστής. Να απαντήσω. Μπορεί να δοκιμάσει και τα δύο. Το αν θα είμαστε υπάλληλοι, αν θα είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλές φορές έχει και μία ιδιοσυγκρασιακή παράμετρο. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι προτιμούν να μην έχουν το άγχος της ατομικής επιχείρησης, να πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους, κάποιος άλλος να φροντίζει για τους πελάτες, κάποιος άλλος να φροντίζει για ένα σωρό πράγματα. Και αυτοί απλώς να εργάζονται και να λαμβάνουν το μισθό τους στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, ο ελεύθερος επαγγελματίας από την άλλη πρέπει να κάνει ένα σωρό πράγματα. Είναι ένα φυσικό πρόσωπο, ταυτόχρονα όμως, όπως είπε και η Πόπη, είναι και μια ολόκληρη επιχείρηση, μόνος του ή μόνη της αντίστοιχα. Αυτό βέβαια δίνει και στον ελεύθερο επαγγελματία πώς να το πω, το περιθώριο να έχει απολαβές μεγαλύτερες, σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που θα είχε ως υπάλληλος εάν εδρεωθεί στην αγορά. Win some, lose some, έτσι, δηλαδή κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε και στα δύο σενάρια αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι τα έχουμε με μια καλύψει. Γρήγορη ματιά, ναι, τα έχουμε καλύψει. Νομίζω ότι έχουν καλυφθεί τα ερωτήματά μας. Και ένα-δυο ακόμα τα απαντάω εγώ προσωπικά. Ναι, τώρα για παγίδες εκμετάλλευσης που ρωτάει πολλοί κόσμος, είναι πολύ δύσκολο να πούμε, παιδιά, εμείς τώρα ναι, και αυτό δεν είναι είναι μια παγίδα και αυτό είναι παρόντος. Μια παγίδα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν κάτσει και διαβάσει κάποιος πολύ προσεκτικά τον οδηγό, και τις θα συμβουλές. πάρει μια ιδέα και θα αρχίσει να σκέφτεται κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είναι παγίδες μέσα στον κλάδο. Το ακριβώς. Ωραία. Συμφωνώ. Ωραία, άρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας 2 ώρες, όλους και όλες. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τα υπόλοιπα μέλη της συγγραφικής ομάδας που δεν φαίνονται βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά που έχουν κάνει εξίσου σημαντική δουλειά με όσους και όσες βλέπετε σήμερα. Το Σωτήρη το Λίβα και τον Παναγιώτη τον Γκριμπά, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε έτσι μια πηξίδα που να μας κατευθύνει προς νομικά ήρεμα νερά. Την Ελένη την Πατζιοπούλου και την Έφη την Ψαραβέλη που κάνουν τόση ώρα ακούραστα την νοηματική διερμηνία και είχαμε αιτήματα από συναδέλφους που έχουν προβλήματα ακοής και είναι σημαντικό που αυτή η εκδήλωση είναι προσβάσιμη σε αυτές τις συναδέλφους. Τι άλλο, στην Ακαδημία, έτσι, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, σε όλα αυτά που λένε συνήθως. Ελπίζουμε πραγματικά ο οδηγός να σας φανεί, να αποδειχθεί για σας ένα χρήσιμο εργαλείο. Περιμένουμε από κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τον οδηγό στους φοιτητές σας και στους σπουδαστές σας, που είναι πολύ σημαντικό βήμα εκπαίδευσης της νέας γενιάς μεταφραστών. Και όσοι παρευρεθήκατε και όσες σήμερα εδώ, θα λάβετε και την καταγραφή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μέσω Facebook στην σελίδα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες πάρα πολύ. Εδώ χειροκροτάμε, κάνουμε και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.